Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε μαζί, θα πάμε μέχρι και τις 12. Μπουγάτσα με hangover, Ελενάκι μου όμορφο και καλό, τι κάνεις? Καλημέρα. Πάλι σε ρυθμούς Μουντιάλ είμαστε. Να σου πω κάτι. Τώρα έπαιξε η εισαγωγή από το τραγούδι της Ρωσίας του Μουντιάλ. Εντάξει, εμείς αγαπάμε Σακύρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μόνο που το ακούσα ανάμεσα στα ημίχρονα και στα παιχνίδια, δεν σου έχει μείνει ο ρυθμός. Εγώ δεν το έχω ακούσει ακόμα ολόκληρο. Ναι, αυτό ναι. Το ΑΟΕ όμως που κάνει, μου έχει μείνει. Ένα σαχαλί από κάτω, ναι, να έρχεται. Συμφωνώ, συμφωνώ κι εγώ. Τι ωραίες μέρες περνάμε, ποδοσφαιρικές ημέρες. Πόσο γρήγορα περνούν αυτές οι μέρες που έχει Μουντιάλ. Ξεκίνησε και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Και γενικώς τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε εκεί που περνούσαμε μια ηρεμία, μια βαρεμάρα, να το θέσουμε έτσι όμορφα και ωραία. Τώρα, εδώ και 10 μέρες είμαστε σε πολύ ωραίους ρυθμούς. Ρε, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Τίποτα. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 11 το βράδυ, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Είναι πολύ μικρό το διάστημα ανάμεσα, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Καλό είναι αυτό όμως. Για πότε θα φύγει το καλοκαίρι, ούτε που θα καταλάβουμε. Δεν θα το καταλάβουμε, όχι. Καλά, καλοκαίρι δεν το λες όλο αυτό που ζούμε, βέβαια, αυτές τις μέρες. Περίεργος ο καιρός. Να σου πω κάτι. Χθες είχε καύσωνα. Ναι. Δηλαδή, και προχθές το απόγευμα. Ναι. Ξεκίνησε και έλεγες. Την Κροατία δηλαδή με κλιματιστικό την είδα. Τι ζέστη. Ναι, και εγώ χθες το μεσημέρι την Βραζιλία με κλιματιστικό την είδα. Κι εγώ. Το μεσημέρι. Και σήμερα άλλαξε πάλι ο καιρός. Εγώ σήμερα που ήρθα από δυτικά. Ναι. Στη στάση που είχε σκιά δεν μπορούσα να περιμένω γιατί κρύωνα. Εγώ. Με ξέρεις, δεν κρυώνω εύκολα. Και πήγα στη γωνία που είχε ήλιο μέχρι να έρθει το αστικό. Ήταν πάρα πολύ έξω με ζακέτες, θέλω να σου πω. Ναι. Πάρα πολύ. Άλλαξε πάλι ο καιρός. Με το ζόρι να γίνουμε κεντρική Ευρώπη δηλαδή. Σαν τους Γερμανούς θα κυκλοφορούμε. Με κάλτσα και σανδάλι. Κοίταξε. Τους 15 βαθμούς που συνάντησαν τα παιδιά μας στη Γερμανία όταν πήγαν, δεν τους συναντήσαμε. Ναι. Δεν τους και έχουμε. Το βράδυ λέει θα είχαν 8. Ναι, δεν μας ενημέρωσαν. Θα τους έχουμε όμως αργότερα έτσι στην πορεία της εκπομπής για να μας δώσουν και κλίμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ μπήκε κατευθείαν στα βαθιά, δεν τους χαρίστηκε ο Λουτσέσκου. Χθες το μεσημέρι έφτασαν στην Ολλανδία. Το απόγευμα ήταν κανονικά στο γήπεδο για προπόνηση. Αυτό δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα ότι χθες θα τακτοποιηθούν να δουν δωμάτια, κάνα δείπνο και στα δωμάτια. Και βλέπω κατευθείαν προπόνηση. Κατευθείαν προπόνηση και όχι απλά προπόνηση. Φουλ της τακτικής. Ναι. Δηλαδή δεν είναι το απλό το χαλαρό. Άντε να κάνουμε ένα τρέξιμο και αύριο μπαίνουμε στα όχι, βαθιά. Όχι, κατευθείαν τους έβγαλε στο γήπεδο. Και νομίζω ότι έτσι θα τους πάει. Αλλά τους έβγαλε στο γήπεδο και δούλεψε με παιδιά τα οποία είχε έτσι, από ναι, πέρσι. Οπότε κατευθείαν με κλειστά μάτια βγήκε. Κοίταξε να δεις. 2-9 ημέρα δεν θα γίνουνε. Ναι. Αν έχανε τις μέρες που πάνε και που έρχονται, από τις 18 μέρες, μάνι 4-15 μέρες. Όχι, παιδιά, τα κεφάλια μέσα. 18 μέρες προπόνηση. Έχουμε να σχολιάσουμε για τους διαιτητές, γιατί είναι το μεγάλο θέμα που προέκυψε χθες. Ποιοι βρίσκονται στις λίστες, ποιοι είναι εκτός, ποια ονόματα έπρεπε να βρίσκονται εκτός και τελικά θα είναι κανονικά. Γιατί μπορεί να ικανοποίησαν οι 6 που είναι εκτός, αλλά αυτός ο ένας που έμεινε, δηλαδή είναι σαν να εξοντώνεις όλα τα τέρατα στο ηλεκτρονικό παιχνίδι, αλλά να σου μείνει αρχηγός. Ναι, κατάλαβες. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα στην πορεία της εκπομπής. Δώσε μας λίγο καιρό, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος, λόγω του διημέρου που είχε πάρα πολύ ζέστη, έλεγε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγει προς Χαλκιδική. Και επειδή δεν πήγαν το προηγούμενο λόγω βροχών και τέτοια. Που δεν έγινε και το τραγικό που είχαν ανακοινώσει, βέβαια, έτσι. Όχι, εντάξει, περιμέναμε πολύ χειρότερα τα πράγματα και ήταν normal. Light το περάσαμε, ξόφαλτσα. Αλλά πάλι βροχές λένε Σαββατοκύριακο, έτσι. Τώρα για σήμερα λέει αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές προς το τέλος του 24ωρου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειαδάκια, γι' αυτό και κρυώνουμε 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Το απόγευμα όμως θα εξασθενήσει ο αέρας στα 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 20 με 24. Είναι χαμηλό για την εποχή. Έχουμε το πιο αλόκοτο καιρό. Πες μετά πώς να μην αρρωστήσουμε. Που θυμάμαι που το έχουμε γλιτώσει τόσο καιρό. Εγώ για Ιούνιο. Ναι. Δηλαδή από τις πολλές βροχές, από την χαμηλή θερμοκρασία μέχρι τον καύσωνα. Σήμερα έχουμε event στην πόλη. Τι έχουμε στην είναι πόλη? Είναι το 7ο Θεσσαλονίκη Pride. Μάλιστα. Από τις 12 το μεσημέρι το τι φεστιβάλ. Τι event είναι αυτό, θύμισέ μου? Γιατί έχουμε και πολλά events σε αυτή την πόλη και μπερδευόμαστε. Είναι το event της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό το event. Τα αρχικά θα στα πω στο διάλειμμα.
Ωραία. Το λάμδα, όμικρον, αλφα, τάφ, κα, γιώτα. Λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι στο Λευκό Πύργο θα ξεκινήσουν να μαζεύονται. Θα, πούμε, θα έχει εκεί πέρα ενημερωτικά περίπτερα, body painting, πολιτήριο, γρήγορο τεστ για, για το AIDS, παιχνίδια, photo booth, δωρεάν αγκαλιές, διαλογισμός, εργαστήρια, ζωντανή βιβλιοθήκη. 6.30 με 7 ξεκινάνε χαιρετισμοί από τις οργανώσεις που συμμετέχουν, τους φορείς, αλλά και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, και στις 7 ξεκινάει η παρέλαση του Pride, η πορεία υπερηφάνεια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που θα ξεκινήσει η Εθνική Αμήνη, θα πάει Τζιμισκή, Βενιζέλου, Νίκης, για να κλείσει κάτω τις 9 με συναυλία κάτω από τα φωταγωγημένα στα χρώματα του ουράνιου τόξου, Λευκό Πύργο. Το κατάλαβα, το έχω. Εντάξει. Ναι, ναι, το έχω σαν θέμα, απλά μου διέφυγε. Σήμερα, έτσι, ναι. Άρα όσοι σκοπεύετε να κατεβείτε, ενδεχομένως να βρείτε μπροστά σας, να αντιμετωπίσετε έτσι μια μικρή ταλαιπωρία στους δρόμους της Τσιμισκή Εθνικής Αμήνης εκεί Βενιζέλου, οπότε αποφύγετε όσοι μπορείτε το κέντρο. Λοιπόν, Μουντιάλ όμως έχουμε. Φιλί, τους αφήσαμε πριν γίνουν τα εξής τρία μάτς. Κώστα Ρίκα, Σερβία, Γερμανία, Μεξικό και Βραζιλία, Ελβετία. Δηλαδή σε τι μέρα τους αφήσαμε. Ναι. Κέρδισε η Σερβία με γκολ του Μίτροβιτς, 0-1. Που μπήκε ο Πρίγιοβιτς. Και πρόλαβε και πήρε και κάρτα. Τη γλίτωσε την κόκκινη τα γόρη μας, να το πούμε. Θα τα λοιπόν, επειδή τα είδαμε όλα τα παιχνίδια, τώρα ενδεχομένως στο μυαλό μας να γίνεται. Να, πεις... να υπάρχει μία σύγχυση. Ωραία, ναι. Πριν πάμε, πριν δεις την ναι. οθόνη. Ποιο μάτς θυμάσαι από αυτή την εβδομάδα? Ποιο μάτς θυμάμαι της Αργεντινής, γιατί σοκαρίστηκα. Ξέρεις ότι το 3-0 της Κροατίας. Ναι, δεν υποστηρίζω την Αργεντινή, αλλά είμαι υπέρ του να οι καλές ομάδες, οι δυνατές ομάδες, οι ιστορικές ομάδες να προχωρήσουν. Γιατί θέλω δυνατά παιχνίδια όσο προχωράει η διοργάνωση. Και η εικόνα με σόκαρε περισσότερο της Αργεντίνης, ότι δεν μπορούσαν να κατεβάσουν κάτω την μπάλα και να παίξουν στρωτό ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν δύο πάσες, βαθιές μπαλιές. Όποιος μπορεί εκεί προς την εστία της Κροατίας. Μπάσκετ τσιμπήσει καμιά κεφαλιά κάποιος στην μπάλα, κοντρολάρει. Έχει μεγάλο απόϊχο αυτό το μάτς. Και κερδίσει το μάτς. Ναι, έχει μεγάλο απόϊχο, γιατί φαίνεται ότι η Αργεντινή είναι... με το 1,5 πόδι εκτός, περιμένει σε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Αυτό, δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο η Αργεντινή να περιμένει συνδυασμό αποτελεσμάτων. Οκ, okay, έχει εύκολο έργο απέναντι στην Ιγυρία, έτσι. Ναι, αλλά πλέον η Ιγυρία, μετά το χθεσινό 2-0 επί της Ισλανδίας, που έχει 3 βαθμούς, με νίκη επί της Αργεντινής, πες εσύ ότι δεν μπορούνε, περνάνε στον επόμενο γύρο. Δεν τους νοιάζει τι θα κάνουν οι άλλοι. Άμα η Νιγηρία έχει 6 βαθμούς. Να σου πω κάτι. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σενάριο, του να εξετάσουμε τι θα κάνει όχι, η Νιγηρία. Όχι, το λέω γιατί θα είναι ενδιαφερόμενη. Ναι. Δεν είναι ένα μάτς για να αποχαιρετήσει Μουντιάλ. Η Νιγηρία θα είναι ενδιαφερόμενη στο επόμενο παιχνίδι. Οπότε κρατάω. Δηλαδή πριν, πριν τα δω αναλυτικά τα παιχνίδια, τώρα γιατί ήταν και πάρα πολλά ναι. από την Κυριακή που σας αφήσαμε. Η εικόνα της Αργεντινής με σόκαρε. Και ξέρεις τι με έκανε έξω φρενών? Τι? Ο Σαμπάολι. Α, καλά, εντάξει. Δηλαδή... πρώτα να πούμε ότι σε κάνει έξαλλη με τον ντύσιμό του. Ναι, δεν χρειάζεται να δεις μορφασμούς, αντιδράσεις και το πώς διαχειρίζεται το παιχνίδι. Τον κάνεις μέτερ σε μαγαζί στο... πού όμως, δεν τον κάνεις στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι. Στα Γιάννητσα. Δεν θέλω να θίξουμε τα Γιάννητσα. Τα λέω εγώ που είμαι από τα Γιάννητσα. Λοιπόν, πάμε προς Αθήνα να θίξουμε τους Αθηναίους. Α, λοιπόν. Περίμενε, στο Πικέρμι. Στο Περιστέρι. Ή όχι, όχι, στην Αχαρνών εκεί. Στην Αχαρνών. Βγαίνοντας στην Αχαρνών σε κάποιο χιλιόμετρο εκεί στην Αχαρνών. Την περπάτησα τον Αύγουστο την Αχαρνών, έχεις δίκιο. Ναι. Εκεί δηλαδή τον κάνεις μέτρ σε ένα νυχτερινό. Ναι. Που θα παίζει και ένα ασημένια αλυσίδα φόραγες όταν σε είδα. Ναι. Και πρέπει να τη φορούσε μέσα από αυτό το κολλητό stretch μπλουζάκι. Ξεκινάμε το βασικό. Βρε αγόρι μου, έχεις τα παχάκια σου, έχεις τις λαβές του έρωτα που λέει δεξιά-αριστερά. Γιατί, συγγνώμη, πρέπει να βάλεις κολλητό. Αυτά τα φουλ, τα τατού στα χέρια του. Τα έκανε ο αρχηγός ο Μέση, να μην τα κάνει και αυτό. Ναι, αλλά έχει φτάσει και κάποια ηλικία. Πάνε βγάλε τα, κάνε κάτι, φόρα μακρύ. Μη βγάζεις το σακάκι, το οποίο σακάκι είναι για μπουζούκια. Εξανίσταντο όμως. Το σακάκι που ήταν σατενολαμέ. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι μου λαμπύριζε από την οθόνη εδώ, ναι. με χτυπούσε το μάτι. Ναι. Δεν ξέρω. Με γυαλί λίου πρέπει να τα βλέψει αυτά τα μάτια. Δεν ξέρω πόσες φορές έφυγαν χειρονομίες στην τηλεόραση κάθε ναι. φορά που τον έδειχνα. Γιατί είχε αντιληφθεί και ο σκηνοθέτης
ότι πρόκειται για μια τώρα καρικατούρα. Καρικατούρα στον πάγκο. Ειδικά στο πώς διαχειρίζεται το παιχνίδι που. Στο ποιο? Που πήγαινε. Ευγενέστατη. Ευγενέστατη είμαι. Σε έχει στην μεγαλώσει η μαμά σου με ήθος, αξίες και τρόπους. Ωραία. Στην προσπάθεια να διαχειριστεί το παιχνίδι, ναι, που πήγαινε πάνω κάτω. Πόσο κοντινά του έκανε? Πολλά. Πάρα πολλά. Γιατί ήταν σαν καρτούν εκεί πέρα που ήταν. Αντιλήφθηκε ότι υπήρχε ψωμάκι εκεί πέρα. Βέβαια. Που έβγαλε μετά το σακάκι του, που ακόμη και όταν τελείωσε το παιχνίδι, δεν πήγε η κάμερα στους νικητές, στους Κροάτες. Πήγε στο Σαμπάουλι που πήγε κατευθείαν μέσα στη φούρνα. Αυτό ακριβώς. Πήγε στο Σαμπάουλι. Δεν τον αναγνώρισε το μεταξύ ο Σικιουριτάς. Δεν ξέρω αν το είδες που το σταματάκι του κάνει μια. Τον σπρώχνει και φεύγει, ναι, γιατί είναι έξαλλος και. Και μετά βεβαίως αντιλαμβάνεσαι σε τι κατάσταση είναι η Αργεντινή, γιατί βγαίνει ο Αγκουέρο. Περίμενε. Πρώτα είπε ο Σαμπάολη στη συνέντευξη τύπου, έδωσε τους παίκτες. Δηλαδή είναι που είναι αυτή η εικόνα της Αργεντινής, έτσι. Με μηδέν κοουτσάρισμα. Ναι, ναι, ναι. Και βγαίνει και βγάζει και στη σέντρα τους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει χειρότερο timing να από το να βγάλει στη σέντρα ποδοσφαιριστές όταν το κλίμα μέσα στην ομάδα δεν είναι καλό και εσύ είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Πάντα γυρνάει μπούμεραγκ στον προπονητή. Στην τελική, επειδή, αν έχεις οποιαδήποτε μομφή για τους παίκτες που έχεις μαζί σου, γιατί σέρνεται η ιστορία, ποιοι είναι στην αποστολή. Πάρ' το διπλωματικά. Κάντο ή πριν ή πολύ μετά. Όχι μέσα στο δεύτερο μάτς πριν τελειώσουν οι όμιλοι. Πάρ' το διπλωματικά. Έχω τους καλύτερους, πες. Θα βρούμε τρόπο. Θα βρούμε τρόπο. Δεν μας βγήκε σήμερα. Θα τα παίξουμε όλα για όλα μέχρι το τέλος. Αργεντινή. Δηλαδή, επειδή το έχω ζήσει και στον ΠΑΟΚ αυτό, ναι, προπονητής ο οποίος βγάζει στη σέντρα, γιατί καλός ή κακός. Θυμόμαστε την μπαλαρίνα Σελένη μου, δεν είναι στο πολύ μεγάλο παρελθόν. Τα αποδυτήρια, τα αποδυτήρια κρατάνε ένα προπονητή. Έτσι. Καμία διοίκηση. Δεν έχουν να κάνουν τα αποτελέσματα. Θυμήσου τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι και το μάτς με την Ξάνθη που ο ΠΑΟΚ δεν σταύρωνε διπλό και βγαίνει ο Μάτος και λέει. Όχι προπονητής, δεν φταίει ο προπονητής. Και μετά βγαίνει κάνει... και ο Βιερίνη. Μπράβο, κάνει πολύ καλή δουλειά. Εκεί ο μέσος οπαδός, εσύ ξέρεις πέντε πράγματα από μέσα. Εγώ που δεν ξέρω πέντε πράγματα από μέσα. Όταν ακούω δύο τέτοιες μορφές να προστατεύουν, να υψώνουν ένα σπίδα μπροστά και στον να προπονητή, λέω όντως που... κάτι γίνεται πολύ καλά εκεί μέσα και απλά θέλει χρόνο. Να σου πω κάτι, για μένα είναι αρχή. Έναν προπονητή σε μία ομάδα τον κρατάνε και τον διώχνουν τα αποδυτήρια. Καλός ή κακός, ρε παιδιά. Ναι. Στο ποδόσφαιρο οι προπονητές είναι αναλώσιμοι και δεν μπορείς να αλλάξεις 11 παίκτες μέσα στη σεζόν ή να πάρεις κεφάλαια έτσι μέσα στην ομάδα, έτσι. Επειδή πολλοί έχουν τη δύναμη, έχουν την εξουσία, εκείνος ο οποίος είναι αναλώσιμος είναι ο προπονητής. Και βγαίνει λοιπόν ο Σαμπάολη και τους βγάζει στη σέντρα. Και απαντάει πολύ ωραία μετά ο Γκουέρο. Πολύ ωραία. Απαντάει μετά ο Αγκουέρο. Εμένα μου άρεσε. Ναι, μαζί σου. Βγαίνει και λέει, ας λέει ό,τι θέλει. Δεν πάει να λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή, εντάξει. Διάβασα ένα υπέροχο tweet. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνώριζε ότι είχε αλλάξει η ώρα της προπόνησης, ναι, της ομάδας του. Φαινόταν από την αρχή. Και βρέθηκε στο προπονητικό πριν το μάτς με την Κροατία και βρέθηκε στο προπονητικό και ήταν μόνος του. Ναι. Και υπάρχουν έτσι φωτογραφίες που κάθεται και κοιτάει. Αγναντούν. Αγναντούν. Μια βόλτα στο προπονητικό. Ναι. Πώς πηγαίνουμε εμείς κάτω στην παραλία και αγναντεύουμε, ναι, το θερμαϊκό. Μας έπαιρνε μια μπυρίτσα. Ναι. Μην να σου πω κάτι, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έβαλε στη θέση του εξαριού μπακ. Τον κόβω για ουσκάρα. Έπαιζε με δύο αριστερά μπακ, δηλαδή το σχεδιάγραμμα, κάτι, τη διάταξη πρέπει να την κοιτούσε στο πλάι. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο, καταρχάς η αποστολή της Αργεντινής, ποιοι παίζουν μέσα, ήδη έχει σηκώσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Η απουσία του Ικάρντι, ας πούμε, φωνάζει από χιλιόμετρα τι γίνεται. Και ίσο ο Ικάρντι. Δεν δίνεις δεκάρα, τι να κάνουμε. Όταν, όχι, βέβαια, όταν δεν σε εκτιμούν, δεν σε υπολογίζουν και στο δείχνουν με κάθε τρόπο, δεν ασχολείσαι κι εσύ. Δηλαδή, ο Ικάρντι δεν έχει. Για μη ποδοσφαιρικούς λόγους, έτσι. Δεν έχει ανεβάσει μισή λέξη. Και μπράβο το παιδί. Δεν έχει πει μισή λέξη για την Αργεντινή. Απαντάει με Wanda Nara και γυμνές φωτογραφίες, ναι, της γυναίκας του, έτσι, γιατί είναι και πολύ προχώ το ζευγάρι. Μα όλο αυτό που έχουν κάνει είναι προχώ. Καλά, εντάξει, τώρα μιλάμε και για μια τρελή ιστορία αυτή. Ναι. Πέντε παιδιά αρέσει. Τα τρία δεν είναι δικά του. Εντάξει, αλλά με φανέλα Ικάρντι είναι τα παιδιά. Και μόνο διακοπές με τον Ικάρντι κάνουνε. Φαίνεται ποιος είναι ο μπαμπάς. Πολλές φορές δεν είναι ο βιολογικός. Ναι, μόνο, αλλά νομίζω, επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς πώς. Πονάει και το ότι να βλέπει, ας πούμε, ο Λόπες. Δεν είναι ότι ο μπαμπάς έφυγε και τα, ναι, άφησε και αυτά. Έγινε όπως έγινε όλο. Νομίζω ότι ναι. Και για τον Μάξι Λόπες πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να βλέπει τα παιδιά του με φανέλες Ικάρντι. Okay. Και να τους βλέπεις το. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι? Ο Ικάρντι δεν είχε θέση σε αυτή την εθνική Αργεντινής.
Τι να πω. Άλλο μάτς που κράτησες. Λοιπόν, άλλο μάτς που κράτησα ήταν η ήττα της Γερμανίας. Ωραία. Η ήττα της Γερμανίας. Και εκεί με ένα Μεξικό άκρος μαχητικό που είναι ανάμεσα στις τρεις και ομάδες. Και τα δάκρυα στο τέλος της ομάδας του από το Μεξικό. Ότι κέρδισαν την πρωταθλήτρια κόσμου. Το Μεξικό δεν σου βγάζει πολύ ΠΑΟΚ. Το Μεξικό βγάζει ένα, ξέρεις, ένα... Η Ουρουγουάη. Πολλοί ΠΑΟΚ μου βγάζουν αυτές οι ομάδες. Έχει το Μεξικό, Ουρουγουάη, Παραγουάη και τέτοια. Χιλή. Περού. Περού. Και το Περού, και το Περού μαχητικά και το Περού, ήτανε. Ναι. Δηλαδή, μου άρεσε αυτό που είδα από το Μεξικό, ότι σόκαραν, αν θέλεις, την πρωταθλήτρια. Ήταν η πρώτη έκπληξη. Ήταν ηλεκτροσόκ όμως ή ήταν δείγμα συνέχειας? Τι θεωρείς? Όχι, πιστεύω ότι η Γερμανία δεν θα παρουσιαστεί έτσι στη συνέχεια. Δεν θα έχουμε τέτοια εικόνα. Ναι. Απλά είναι από τις εκπλήξεις που θα... Τι παίζει σήμερα? Που περιμένουμε στη διοργάνωση. Μου άρεσε πάρα πολύ που το Μεξικό μπόρεσε και την έκανε. Και στο τέλος είναι όλο πάρα πολύ ανθρώπινο ρεσί αυτό. Το να κερδίσει την πρωταθλήτρια. Πόσο Μεξικανή. Παίζει παραπάνω. Παίζει πέραν το δυνατοτήτων. Ήταν και πολύ Μεξικανή στο γήπεδο και είχαν κάνει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Η ωραιότερη κερκίδα μέχρι στιγμής. Η ωραιότερη κερκίδα νομίζω το Περού. Σενεγάλη. Σενεγάλη, έχεις δίκιο. Σενεγάλη. Τους λάτρευα κάθε φορά που έδειχνε πλάνο. Τώρα που είπες για πλάνο, δείχνει χθες το μάτι της Βραζιλίας έναν πιτσιρικά με την πιπίλα του. Ναι! Και λες τώρα αυτό, τι παιχταράς μπορεί να γίνει το μεγαλώσει. Και λέω αυτό, ξεκάθαρα γιος μου λέω, για να είναι. Περίμενε. Ναι. Έβλεπες Πάολα. Ναι, το βραζιλιάνικο. Ναι. Δεν έμοιαζε με τον Ντάνιελ. Με το γιο. Δεν το θυμάμαι τώρα. Έλα ρε, ήταν ίδιο. Το μωρό με την πιπίλα ήταν ίδιο με το γιο. Δεν το θυμάμαι τώρα, αλήθεια. Αλλά ρε εσύ, μπράβο στους γονείς, δηλαδή με το που είδα αυτό το πλάνο. Τώρα αυτό να ήταν 1,5 χρονών εκεί. Παραπάνω τίποτα, δεν ήταν. Τίποτα, ωραία, ναι. Πρέπει το να το είχαν αγκαλιά και πήγανε, ναι. Από τη Βραζίλια το παιδί, αυτά είναι, αυτά έχεις να θυμάσαι. Η Σενεγάλη όμως, με τα full body paint που είχαν όλοι μαζί το Σένεγκαλ, που χορεύανε τώρα, λέω αυτοί, ή χορό της βροχής χορεύουν και θα αρχίσει να βρέχει, ή θα κερδίσουν, ένα από τα δύο. Γιατί ο προπονητής. Εντάξει. Έχει γίνει και τζιφάκι. Το σημείο που κάνει το χέρι του, το πύχη έτσι, ρε παιδί μου, την έκαιρ. Πανεγυρίζει, αλλά το κάνει τόσο αργά, σαν να ευχαριστιέται κάθε κίνηση του χεριού του εκείνη την ώρα. Είναι ο σύγχρονος αυτός Bob Marley. One woman, όχι. One man show. Όχι, no woman, no cry. Όλο το, όλη σε μεγάλη αυτό σου βγάζει, ρε παιδί μου. Ήταν τέλειο. Πάμε χαλαρά. Παιχνίδι είναι, απολαύστε το. Ποιες ομάδες, Ελένη, σε αυτή την εβδομάδα βγάλε τις ταμπέλες και τις φανέλες. Ναι. Μην πεις δηλαδή Γερμανία λόγω φανέλας. Ποιες τρεις ομάδες, εγώ δεν θα βάλω παραπάνω, παίξανε ποδόσφαιρο εισάξιο με αυτό που παίζει μία ομάδα η οποία βρίσκεται μαζί 5 μήνες και έχει παιχνίδια στα πόδια της συνεχόμενα. Ποδόσφαιρο, με αρχή, μέση και τέλος. Χτίζεται επίθεση από την άμυνα, βλέπεις συστήματα. Κροατία. Μία, κάθαρα. Σωστά. Άλλο. Κροατία σίγουρα. Ποια άλλη ομάδα? Η Κροατία μπαλάρα. Μπαλάρα. Και αξίζει να φτάσει πολύ μακριά. Λοιπόν, ποια άλλη ομάδα, να θυμηθώ λίγο. Να σου πω εγώ. Κοίτα, η Γαλλία μου άρεσε. Ωραία. Η Γαλλία μου άρεσε, αλλά... Την βρήκα λίγο επιπόλαιη στα τελειώματα, αυτό. Στις επιθέσεις. Αλλά έχει γίνει δουλειά προπονητικά. Έχει γίνει δουλειά. Ποια άλλη ομάδα? Το Βέλγιο. Το Βέλγιο. Πολύ σωστά. Και το Βέλγιο. Και το Βέλγιο έπαιξε πολύ ωραία μπάλα. Άργησε τον γκολ, αλλά είχε υπομονή. Διάβασα ένα στατιστικό για το Βέλγιο, ότι στα τελευταία παιχνίδια, τέλος πάντων, όλα τις τα γκολ είναι από το 70 και μετά. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο. Δεν το ξέρω. Αυτό να το εκμεταλλευτούμε στοιχηματικά. Είχαμε ανακτήσει λίγο, δηλαδή. Εντάξει, λέμε κάθε φορά τα ίδια με το Βέλγιο, αλλά διάβασα ένα τέτοιο. Να, είδες, δεν τα διαβάζουμε αυτά και πάμε κουβά από το ημίχρονο, κατάλαβες. Εγώ χθες έπιασα τον Κουτίνιο για άλλη μια φορά στη Βραζιλία και τον βρήκα και σε καλή απόδοση γιατί αργούσε να σκοράρει η Βραζιλία. Το 2-0 δηλαδή που βλέπουμε είναι πλασματικό γιατί και τα δύο γκολ μπήκαν μετά το 90, έτσι. Έπιασα τον Κουτίνιο με απόδοση 8. Έβαλα ένα τίμιο ευρουλάκι και έβγαλα έτσι 8 ευρώ, μια χαρά. Επίσης θέλω να κρατήσω. Έβαλες ένα ευρώ ρυθύριο ολόκληρο. Εσύ για το χαβαλέ, πες μου, δεν βγάζει μια. Όταν μου απαντάνε στο Twitter, πρόσχε που θα κυκλοφορήσεις με τόσα πολλά λεφτά. Δεν παίζουμε τα σπίτια μας. Παίζουμε για το χαβαλέ, γιατί το Μουντιάλ, όταν παίζει και στοίχημα. Δηλαδή, όταν είναι και τρία παιχνίδια, θα παίξω και ένα εδώ και τρία εδώ και πρώτο σκόρερ. Δεν ακουμπάω σκόρ. Δεν ακουμπάω σκόρ. Δεν ακουμπάω σκόρ. Ούτε αποτέλεσμα άσο διπλό και τέτοια. Χθες είχαν παίξει κάρτες στο. Εγώ με τις κάρτες πάω πάρα πολύ καλά. Ναι.
και προβλέπω ποιος θα πάρει. Χθες που την πάτσα με το Μιλίνκοβιτς και το Μιλένκοβιτς και έκανα λάθος. Και με το που την τρώει την κάρτα ο Μιλίνκοβιτς πανηγυρίζω, γιατί λέω την έπιασα την κάρτα και βλέπω ότι πάτησα λάθος. Την πάτσα, τέλος πάντων. Θες να μου πεις λίγο και για την Αγγλία τη γνώμη σου? Λοιπόν, θα σου πω. Εντάξει, αγαπώ πάρα πολύ τους Άγγλους και τις αντιδράσεις τους. Ναι. Έτσι. Περίμενα σίγουρα το goal-goal στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, έλεγα ότι η Αγγλία είναι τόσο... είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι σίγουρα θα το κάνεις το λάθος. Επιρρεπείς τα λάθη και μια γκάφα σίγουρα θα την κάνεις. Οπότε, περίμενα ότι θα κερδίσει. Κέρδισε 1-2 ναι. Την Τινησία. Με την Τινησία έπαιζε για το όνομα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σίγουρα θα έδινε πάτημα για γκολ. Η Τινησία όμως έπαιξε πολύ ωραία επίσης. Δεν κλείστηκε. Πάρα πολύ. Αλλά οι άλλοι έχουν Κέιν. Ναι, ναι. Έχεις Κέιν εσύ. Έχεις Κέιν. Δεν έχεις Εγώ Κέιν. Στην Κροατία, συγγνώμη, αλλά έχω Μόντριτς, έχω Μάντζουκιτς. Έχω Πέρισιτς, έχω Ράκετιτς. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλημέρα, κορίτσια. Αφήστε το Μουντιάλ και βγάλετε κόλκα. Στις 11 είναι η προπόνηση. Έχει κανονιστεί. Έχει κανονιστεί. Περιμένουμε να μας δώσουν σήμα, γιατί πρέπει να κάνουν ησυχία οι Κίκνοι. Κάπου εκεί νομίζω είναι. Δηλαδή στη λίμνη να κάνουν ησυχία οι Κίκνοι. Να βγουν από το δωμάτιο, να μην είναι καθοδόν. Να πάρουν όταν... το φρέντο βρίσκουν στην Ολλανδία, άραγε. Ένα φραπέ και πολύ τους είναι. Λες να έχουν φραπέ και όχι φρέντο. Όχι, πέρσι είχε πάρει εσπρεσιέρο Σταύρος. Δεν ξέρω φέτος τι κουμάντα έχει κάνει. Θα τα μάθουμε. Είναι πρώτες μέρες αυτές. Δεν ξέρουμε ακόμη. Να λοιπόν, πάρουν ένα καφεδάκι να πάνε στην προπόνηση που ξεκινάει στις 11 και θα μας πάρουν. Θα τους έχουμε, βεβαίως θα τους έχουμε, αλλά περιμένουμε ενημέρωση πότε μπορούν, πότε είναι διαθέσιμοι. Και τι άλλο θα έχουμε. Και Μουντιάλ θα έχουμε, παιδιά. Ελένη, κάτι κάνουμε πάρα πολύ λάθος. Ο Γιάννης ο Σαμπουτζάκης είναι στη Ρωσία, ο Σταύρος ο Κόλκας και ο Δημήτρης Τσομπατζόγλου είναι στην Ολλανδία και εμείς είμαστε εδώ. Στο στούντιο να συντονίζουμε. Και άλλοι στο δρόμο για Χαλκιδική. Αυτά έχει ζωή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα να πιούμε μια γουλιά καφέ. Και ερχόμαστε. Που το ακούς άνετα αυτό το τραγούδι και σε μπιτσόμπαρο, έτσι το απογευματάκι πριν ακόμη... ξεκινήσει ρε παιδί μου, οπότε ξέρεις έχεις παραγγείλει το κοκτέιλ, τα πρώτα κοκτέιλ και ξεκινάς. Μετά το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Σε κατάθλιψη. Για πόσο καιρό έκανες μόνη σου? Μετά το Μουντιάλ της Βραζιλίας, πολύ καιρό, αλλά νομίζω ότι μετά το Μουντιάλ της Αφρικής ήταν που είχα στα αυτιά μου την... Σακυρά. Όχι, την... Την Βουβουζέλα. Όλο τη λέω Βελζεβούλα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά νομίζω ότι άκουγα στα αυτιά μου όπου πήγαινε, επειδή ήταν τόσο έντονος ο ήχος που περνούσε από την τηλεόραση. Ωραία, τώρα που είπες αυτό. Ναι. Έχω να σχολιάσω κάτι. Όλα τα έχω στο μυαλό μου σημειωμένα. Μια εβδομάδα. Να σου πω κάτι. Μια τόσο πυκνή. Αυτό ακριβώς από την Κυριακή το μεσημέρι που αφήνουμε, ρε παιδί μου, την εκπομπή εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Με τον καφέ μας εδώ πέρα σχολιάζουμε άνετες και ωραίες. Γίνονται τόσα πράγματα και μέσα στην εβδομάδα ξέρεις, βλέπω κάτι και λέω να θυμηθώ να το πω στην εκπομπή. Γιατί εντάξει, Σαββατοκύριακο είμαστε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς από ό,τι καθημερινά. Και όλο σκέφτομαι, βλέπω και λέω να θυμηθώ και αυτό, να θυμηθώ και αυτό. Και ερχόμαστε εδώ και δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε. Λοιπόν, η Ισπανία. Ναι. Το 1-0-1 με το Ιράν. Ναι. Το παίζει το μάτς, έχω και την τηλεόραση την ωραία. Βάζω και το προφίλ το sports που δίνει ήχο περισσότερο από κερκίδα παρά από το speaker. Mm-hmm. Σαν να είσαι μέσα στο γήπεδο. Και εδώ κάπου που είπε, τώρα που είπες speaker, ανοίγω μια παρένθεση. Γιατί τέτοιος ενθουσιασμός βρε παιδιά με το Μουντιάλ, έτσι. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει ενθουσιασμός. Καθόλου. Το είπε ο Μάριος εδώ πέρα στην εκπομπή. Ακούς τον Ισίδωρο Πρίντεζη, ας πούμε, τον οποίο το λατρεύω. Που θα περιγράψει Λεβαδιακός Πλατανιάς. Μπράβο, και θα είναι λες και περιγράφει το Ισπανία-Πορτογαλία. Τελικό Champions League τώρα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπεις τον άλλον που παρουσιάζει το Ιράν-Ισπανία. Ρεσί, και Αργεντινή, Μεξικό. Ναι, ναι. Παίζει Βραζιλία και λες. Είναι και 3 η ώρα το μεσημέρι. Είσαι που είσαι στην Ντάγκλα και θες να το δεις, αλλά δεν θες και να σε πάρει ο ύπνος μετά το φαγητό. Πέφτει εκείνη την ώρα λίγο το ζάχαρο, νιστάζεις. Έχεις και τον άλλον που σου προκαλεί πνηλία σαν το ύπνο στεντών. Ναι, μια ζωντάνια ρε παιδί μου. Λίγο παραπάνω. Εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι να έχουν ακουστεί και μεγάλα μαργαριτάρια. Κοίτα, να σου πω κάτι εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί να λες τον αέρα. Θα σου σκαμπύλη. Θα σου πω, θα σου πω. Θα στη πω, Γαλλία. Θα σου πω. Η γαλλική πολυλογία. Ναι, εντάξει. Η γαλλική πολυλογία. Τώρα το σκαμπύλη δεν είναι και ακουστικά σωστό. Κοίτα, και το είπε 2 φορές. Σε αυτό ότι σου ξεφεύγουν πράγματα ή κάνεις κακή εκτίμηση και λες. Εγώ τους καταλαβαίνω γιατί. Ωραία. Θα σου πω. Περίμενε, πριν συνεχίσεις λίγο. Ναι.
σου ξεφεύγει πόσες φορές. Δηλαδή, όταν λες το σκαμπίλι και με το που δείχνει το replay ξαναλες ναι, όντως ήταν σκαμπίλι, δεν σου ξεφεύγει. Το λες. Όχι, το λες. Για τα μαργαριτάρια, ρε παιδί μου, ή για όλα αυτά τα οποία μπορούν να σου φύγουν στον αέρα. Επειδή όλα είναι ζωντανά, γιατί εκ του ασφαλούς και από το καναπέ μας και από το γραφείο μας μπορούμε να κάνουμε κριτική, βλέπουμε το replay, ξαναβλέπουμε και λέμε, α, τον βλάκα, δεν το κατάλαβε, είναι δυνατόν και τέτοια. Εκείνη τη στιγμή που έχεις να διαχειριστείς, ένα ολόκληρο παιχνίδι, θα μου πεις, γι' αυτό πληρώνεις, αυτή είναι η δουλειά σου. Αν δεν μπορείς να την κάνεις, μην την κάνεις. Αλλά επειδή και εμείς είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο και επειδή είμαστε και σε πιο χαλαρό mood, μας έχουν φύγει και μας έχουν ξεφύγει και ελληνικά που δεν ακούγονται και μαργαριτάρια και προτάσεις που δεν βγάζουν νόημα. Είναι δύσκολο το live, έτσι, το ζωντανό. Θα γίνουν λάθη. Εγώ πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί πολύ εύκολα κριτικάρουμε του speaker. Εντάξει, μπορεί να είναι μια κακή εκτίμηση. Γίνονται λάθη. Διάβασε το tweet του φίλου του Μύρωνα που ζει στην Ισπανία και βλέπει τα μάτσα από την κρατική της Ισπανίας. Ότι ο speaker εκεί, γιατί λέει, παιδιά, τα λέτε εσείς εκεί πέρα για την ΕΡΤ, αλλά να σας πω και τι έγινε εδώ. Mm-hmm. Και μιλάμε για παίκτες παγκόσμιους, όχι Ισπανούς. Ναι. Ο άλλος λέει, είπε τον Μπικέ Σέρχιο. Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Σε φεύγουν αυτά. Οκ, okay, ναι, τέτοια λαθάκια να τα δεχτούμε. Επειδή πολύ εύκολα κάνουμε κριτική. Το να μην καταλάβει όμως τον παίκτη στο Πολωνία Σενεγάλη που μπήκε. Θέλω να σου πω και 10 λεπτά λίγο μετά να το πει ότι. Α, μπήκε από την πλάγια γραμμή, είναι λάθος του επόπτη. Για το δεύτερο γκολ της Σενεγάλης. Εδώ ο Σταύρος έχει μπερδέψει το Ροντρίγκες με το Μιστακίδη. Δηλαδή υπάρχει και μια διαφορά χρώματος. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι στο live και στο ζωντανό εκεί προσπαθείς να δεις πάγκο, να ελέγξεις, να έχεις τα χαρτιά μπροστά, μπορεί να σου ξεφύγει μια φάση. Ωραία, για τα μαργαριτάρια το δεχόμαστε άρα. Για τον ενθουσιασμό μας. Εκεί, για τον ενθουσιασμό, μπορώ να συμμεριστώ την άποψή σου και να καταλάβω ότι κάνεις ένα παιχνίδι. Δείξε ενθουσιασμό. Και είναι κάτι που περιμένουμε 4 χρόνια. Μας κάνεις να το έχουμε στο μιούτ. Λοιπόν, λέει ο φίλος Γιώργος, καταρχάς δεν βλέπεις την πραγματική εικόνα. Γιατί όταν παίζει ένα replay και ταυτόχρονα έχουμε αγώνα, δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Εγώ τους δικαιολογώ. Θα βρείτε τη διαφορά στα knockout. Παιδιά, ό,τι και να λέτε, γιατί τα διαβάζω κι εγώ αυτά, ακούω κι εγώ και εμείς το σχολιάζουμε μεταξύ μας στο καφενείο, έτσι, που κάνουμε και καλά είναι δυνατόν, καλά δεν κατάλαβε τον παίκτη. Δεν αυτά κατάλαβε, τα δέχομαι. Αυτά τα δέχομαι. Παίρνει θέση για ένα πέναλτι και αυτομάτως τον ακυρώνει το βάρη, τον έχει πάρει θέση για πέναλτι που δεν είναι και ούτω καθεξής. Αυτά είναι λογικά, τα δέχομαι. Αυτά όλα είναι λογικά. Γιατί θέλω να σου πω ότι βάλτε λίγο και τον εαυτό σας στη θέση του ή στη δουλειά σας. Δεν κάνετε αντίστοιχα λάθη. Σου λέω, αυτά θα τα δεχτώ. Την έλλειψη ενθουσιασμού όμως και ποδοσφαιρικής άβρας σε ένα παιχνίδι, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Την έλλειψη ενθουσιασμού. Λίγο βάλε παραπάνω. Και πάμε λίγο τώρα στην Ισπανία με το Ιράν. Που έχω λοιπόν τον ήχο από την κερκίδα πολύ περισσότερο. Και είναι η εικόνα, αυτό το μονόπλευρο όλη την ώρα στην εστία του Ιράν, που δέχεται την πολεορκία από την Ισπανία και ακούγεται από την κερκίδα, δεν είχαν βουβουζέλες, αλλά πρέπει να έχουν κάποιες άλλες κόρνες, οι οποίες ακούγονταν σαν να είναι τα αντιτορπιλικά τα αεροπλάνα, ξέρω εγώ, ακούγονταν ένα μόνιμο από την κερκίδα, δεν ήταν πρόβλημα της ΕΡΤ. Ήταν ένας μόνιμος βόμβος από την κερκίδα της Ισπανίας, εκνευριστικότατος, και σε συνδυασμό με την εικόνα που ήταν έτσι σαν πολιορκία στο Ιράν, έλεγα τώρα θα αρχίσουν να πέφτουν οι βόμβες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το στατιστικό στο ημίχρονο το πρόσεξες με την Ισπανία? Ποιο? Ότι ο... Πες το να μωρέ. Ο Ίσκο είχε 55 ολοκληρωμένες πάσες το πρώτο ημίχρονο, 53 ολοκληρωμένες πάσες ο Ινιέστα. Και σύνολο το Ιράν στο πρώτο ημίχρονο είχε 49. Ναι. Ήταν γενικά βγαίνουν κάτι τέτοια στατιστικά μέσα στο παιχνίδι. Φοβερά. Λέει ο Γιώργος, έχω την εντύπωση ότι οι περιγραφές μέχρι στιγμής γίνονται από το στούντιο. Όντως, οι περισσότερες γίνονται μέσα από το μόνο στούντιο. Μόνο ο Ιωσήφ Νικολάου είναι στην Ρωσία. Αυτό ακριβώς. Αλλά έχουν και δύο, νομίζω. Έχουν τον Νικολάου και έναν ακόμη. Ναι. Και έναν ακόμη, ναι, που είχε βγει. Χαϊκαλής. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον. Έχουν δύο άτομα στη Ρωσία, οπότε κάποια παιχνίδια, λίγα βέβαια μέσα σε όλα αυτά τα οποία έχουμε δει και έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής. Άντε να προλαβαίνουν τα παιδιά ένα την μέρα. Γίνονται από το στούντιο. Εντάξει, εγώ σου λέω, το βλέπω όχι συναδελφικά, ρε παιδί μου. Όχι, το καταλαβαίνω. Είναι ότι και μέσα στη δουλειά μας. Εγώ το βλέπω με την έννοια ότι και εγώ είμαι πίσω από ένα μικρόφωνο και πάρα πολλές φορές, ειδικά τα πρωινά που ερχόμαστε εδώ πέρα, ακόμη πίνουμε τον καφέ μας, δεν έχουμε μπει σε mood του να μιλάμε, να σκεφτόμαστε, να τα κάνουμε τέλος πάντων όλα αυτά ταυτόχρονα, γιατί είναι και δύσκολο, έτσι. Και να μιλάς και να σκέφτεσαι. Γίνονται λάθη.
το δικαιολογώ. Ο ενθουσιασμός, ναι, και το, η φωνή, το ύφος που πρέπει να έχει στην περιγραφή των παιχνιδιών πρέπει να διορθωθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι δεν μας έχει ικανοποιήσει όλους. Με την ίδια λογική και εγώ δεν μπορώ να έρχομαι εδώ 10 η ώρα το πρωί και να λέω εντάξει παιδιά, καλημέρα. Να, είδαμε χτες το Μοντιάλ. Και αρχίζει να χασμουργέται. Είναι όπως ο τραγουδιστής, ρε παιδί μου. Δεν έχει όρεξη, θα βγει στην πίστα και πρέπει να διασκεδάσει τον κόσμο. Να κάνει κέφι. Είτε έχει προβλήματα, είτε έχει φύγει από το σπίτι του μαλωμένος, είτε δεν έχει καμία όρεξη να τραγουδήσει. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, FM κενό, τα μηνύματά σας γράφετε, σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Εσείς μπαίνετε στην κουβέντα μας για το Μοντιάλ και τα στέλνετε στο 54526. Μετά τις 11 θα συνδεθούμε με Ολλανδία, γιατί πήραμε ενημέρωση ότι έφυγαν από το ξενοδοχείο από τους Κύκνους χωρίς εσπρέσο, και αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε και εμείς και ο Σταύρος Κόλκας, για να βγάλουμε έτσι μια ωραία συζήτηση και αποτύπωση της πρώτης ημέρας προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Και βεβαίως να πάμε και μία βόλτα στο Μουντιάλ και στη Ρωσία. Δεν ξέρω σε ποια πόλη είναι ο Γιάννης Αμπουτζάκης. Θα μας ενημερώσει και ποιο παιχνίδι. Αν και μου είπε ότι πάω στο γήπεδο. Άρα ετοιμάστε για το παιχνίδι που είναι στις 3, έτσι. Ναι. Βέλγιο την Ισία. Βέλγιο την Ισία. Άρα είναι στη Μόσχα. Μάλιστα. Είναι στην Μόσχα. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον Όμηρο, ο οποίος μας έστειλε έτσι μία πρώτη καλημέρα. Για διαιτητές δεν έχουμε πει τίποτα. Έλα να το πούμε. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο την παρένθεση με την Αργεντινή που ανοίξαμε πριν, ναι, και μας απασχόλησε. Κανονικά θα είναι ο Σαμπάολι στον πάγκο με την Νιγηρία. Δεν το καταφέραν δηλαδή οι παίκτες. Όχι, παρά γιατί ζήτησαν να μην είναι. Παρά το γεγονός ότι παίκτες βαρόμετρα όπως ο Αγουέρο, ο Μέση και άλλοι ζήτησαν να μην είναι ο συγκεκριμένος στον πάγκο στο παιχνίδι με την Νιγηρία, τελικά θα είναι, γιατί οι κύκλοι της Εθνικής Αργεντινής θεωρούν ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε την ομάδα από την αρχή και θα πρέπει να την οδηγήσει μέχρι το τέλος, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει. Λοιπόν, κλείνουμε προσωρινά την παρένθεση για το Μουντιάλ. Σχολιάσαμε εμείς ό,τι ήταν να σχολιάσουμε και ό,τι είδαμε μέσα στην εβδομάδα. Θα μας τα πει πολύ καλύτερα και ο Γιάννης αργότερα, να μας δώσει έτσι μια καλύτερη εικόνα από την Ρωσία. Μια Ρωσία, επειδή έχω και έτσι, όχι φίλους, Ρώσους, δημοσιογράφους, ρε, ναι, παιδί μου, που είμαστε. Το τι ζουν αυτές τις ημέρες δεν περιγράφεται. Τύχη. Είναι, δεν πρέπει να κοιμούνται καθόλου καταρχάς, γιατί βλέπω, επειδή είμαστε φίλοι και στα social, ναι, και αυτά, ναι, τι ανεβάζουν, τι πάρτι γίνονται ξημερώματα, τι Μεξικανοί, τι. Μιλάμε οπαδοί τόσων χωρών. Είναι από πάρτι, ξέρεις, αυτό το street party. Έξω, φοβερές στιγμές ζει η Ρωσία. Και κρατάω αυτό που είχε πει ο Γιάννης όταν είχαμε βγάλει την πρώτη φορά, ότι έχεις την αίσθηση ότι είναι μια χώρα που θα πέσει σε κατάθλιψη μόλις τελειώσει. Εδώ θα πέσουμε εμείς που δεν είμαστε στη Ρωσία. Αυτό ακριβώς, εδώ θα πέσουμε εμείς. Αν και εμείς, εντάξει, μπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς, έτσι, ευρωπαϊκούς και τέτοια, σιγά σιγά. Είναι όλα. Είχαμε πρόγραμμα φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή, πολύ λίγες ήταν οι μέρες βαρεμάρας φέτος. Έτσι, πόσο. Μια εβδομάδα ήταν η τελευταία λίγο που μας έπιασε βαρεμάρα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Τελειώνει το Μουντιάλ. Έχουμε ευρωπαϊκά. Και τα ευρωπαϊκά είναι και συνεχόμενα, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει. Είτε επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο της πρόκρισης, είτε πάμε στο Europa League. Είναι έτσι γεμάτο το καλοκαίρι, καυτό καλοκαίρι, με πολλές υποχρεώσεις. Λοιπόν, στα 5 λεπτά που μας απομένουν τώρα, πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για τους διαιτητές, γιατί βγήκε χθες το θέμα. Βγήκε το φιντάνι. Είναι ένα θέμα που απασχολεί. Εντάξει, τώρα το παίζουμε Ευρωπαίοι και κουλτουριάριδες με Μουντιάλ και Ευρώπες και βασίλειες. Πόσο κρίμα όμως που πρέπει να συζητάς και για άλλα πράγματα. Επειδή θα το βρούμε μπροστά μας το συγκεκριμένο θέμα, καλό είναι να κάνουμε μία εισαγωγή από τώρα. Ούτως ή άλλως το βρήκαμε πάρα πολύ μπροστά μας πέρσι. Μιλούσαμε μόνο για διαιτητές. Δυστυχώς ασχοληθήκαμε πάρα αυτό πολύ. Το πέρσι που είπες τώρα, εγώ νιώθω ότι είναι χθες. Εντάξει, δεν πέρασε και πολύ καιρό η αλήθεια, ναι, είναι. Αλλά πέρσι, γιατί τώρα στην ουσία έχουμε περάσει 4 μήνες κοντά. Έχουμε μπει σε νέα σεζόν, έτσι. Ξεκίνησε και πέρσι. Τέλη Φεβρουαρίου ξεκίνησε όλο το Πατριντή. Έγινε ένα πρώτο καλό βήμα, η αλήθεια είναι. Έγινε ένα πρώτο καλό βήμα όσον αφορά τη διαιτησία και τους ανθρώπους που θα στελεχώνουν τους πίνακες διαιτησίας, γιατί καθαρίστηκαν εντός εισαγωγικών, έπεσε τσεκούρι σε πολλά και βαριά ονόματα, ονόματα τα οποία δεν μας έχουν αφήσει καλή γεύση, η αλήθεια είναι. 10. Εμείς μπορεί να λέμε για 6 που είναι
τα πιο γνωστά ονόματα, αλλά σύνολο είναι 10 διαιτητές. Είναι 10 διαιτητές οι οποίοι ανήκουν οριστικά στο παρελθόν, ό,τι θυμόμαστε από αυτούς θυμόμαστε, και έρχονται 9, έτσι, νέοι αν δεν κάνω λάθος. 9 νέοι. Δούμε τι φιντάνια είναι και αυτά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε από τους παλιούς που μας άφησαν, Καλογερόπουλος, Στυλιαράς, Βάτσιο, δηλαδή όλα είναι ένα. Σου έρχονται μνήμες, διαβάζεις όνομα. Είναι αυτό το μου ξανάρχονται ένα-ένα. Χρόνια δοξασμένα. Διαιτητές δοξασμένοι, ναι, χιλιοτραγουδισμένοι. Καραντώνης, κι αυτός. Ήταν στο παιχνίδι της Τρίπολης με τον Ολυμπιακό, Καραντώνης. Ναι, εκεί. Κατσικογιάννης Υπήρου, Μάνταλος, Νεοφυτιάδης. Το Νεοφυτιάδης, αν το βάλεις δίπλα στο Παπάς. Η Σπάθας σου ακούγεται ελαφρύτερο, αλλά έχει κάνει τα θαυματάκια του και ο ίδιος. Μπλάνας. Μπλάνας. Αρετόπουλος. Ένα όνομα, μια ιστορία. Και δεν θα πω 10, θα πω 9 συν 1, γιατί ο Θάνος είναι εκτός πινάκων, αλλά πρόλαβε και έθεσε αυτόν εκτός διαιτησίας με ένα ποστάρισμα στο Facebook, έτσι. Το παν είναι να βλέπεις μπροστά. Ναι. Το παν σου λέει δεν με διώξατε, μόνος μου έφυγα. Ναι, είναι σαν αυτό που έχεις μάθει, ρε παιδί μου, από τη δουλειά σου, ότι έρχονται περικοπές και ότι είσαι ο πρώτος που είναι να φύγεις και πας και τους λες. Όχι κύριε, εγώ θα φύγω. Ναι. Και λες έφυγα από τη δουλειά, όχι, θα κάθομαι να ασχολούμαι με αυτούς. Λες τώρα. Λοιπόν, τι να κάτσε, πάρα πολύ ωραία αυτά τα 10 ονόματα τα οποία βρέθηκαν εκτός. Λείπει καλώς βρέθηκαν εκτός, αλλά μας λείπει ένα θέμα, ένα βασικό όνομα, έτσι. Ναι. Και είναι αυτό του Γιώργου Κομίνη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο περσινό πρωτάθλημα και στα όσα έγιναν. Ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς για εκείνον, θα πούμε εμείς, συνέδεσε το όνομά του με μαύρη σελίδα. Έτσι. Έτσι. Γιατί όλοι θα έχουμε να θυμόμαστε τι έγινε στο πρωτάθλημα 2017-2018, πώς αυτό το πρωτάθλημα κατέληξε στην ΑΕΚ. Και πώς κρίθηκε. Πώς το μάτς του πρωταθλήματος ακυρώθηκε ένα καθαρό γκολ, πώς έγινε αυτή η κακή εκτίμηση, τι ακολούθησε. Μπορεί η ιστορία να γράφει. Η δικαιολογία είναι, ξέρεις, ότι δεν είχε σωστή ενημέρωση από τον βοηθό και Όχι. από τον. Στην ουσία, η ΚΕΔ και ο Περέιρα του δίνουν ελαφρυντικά γιατί θεωρούν ότι παρασύρθηκε από τον Ποντίκη, τον βοηθό του, και από τον Στυλιάρα. Ποιος ο λόγος βέβαια να είσαι ο διαιτητής μιας αναμέτρησης, αν δεν μπορείς να πάρεις πάνω σου τέτοιες κρίσιμες αποφάσεις, γίνε βοηθός. Είναι σαν αυτό που μας έλεγε η μαμά μας, δηλαδή αν τα άλλα παιδάκια πάνε να πέσουν από τον κρεμό θα πέσει και εσύ. Βρε μαμά, το κάνανε και τα άλλα παιδάκια. Δεν γίνεται. Είσαι διαιτητής, πρέπει να πάρεις αποφάσεις εκείνη την ώρα. Θεωρούν λοιπόν ότι παρασύρθηκε και γι' αυτό του δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης για την νέα σεζόν. Σαφώς αναγνωρίζουν ότι διαχειρίστηκε πάρα πολύ άσχημα το παιχνίδι στην εξέλιξή του. Δεν υπάρχει για μένα δικαιολογία του να βρίσκεται το όνομα του Κομίνη, ενός ανθρώπου ο οποίος έβγαλε στα κάγκελα, σήκωσε στα κάγκελα έναν ολόκληρο κόσμο, έτσι. Ναι. Και φυσικά για μένα δεν υφίσταται θέμα Κομίνη στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, είτε για εντός στην Τούμπα, δεν θέλω καν να σκέφτομαι το συγκεκριμένο σενάριο. Ελένη, πραγματικά δεν νομίζω να φτάσουν σε αυτό αλλά το σημείο. Ούτε σε εκτός. Δηλαδή, έγινε μια προσπάθεια εκαθάρισης, γενναία, αξιοσέβαστη, μπράβο για την προσπάθεια και τη διάθεση να φύγουν αυτά τα ονόματα, αλλά παιδιά νιώθουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι Ελένη, περίμενε, γιατί εσύ τον δέχεσαι στα παιχνίδια των ανταγωνιστών σου? Από τη στιγμή που θα είναι μέσα στους πίνακες, γιατί αυτή είναι η απόφαση που δεν μπορώ εγώ πώς, να την αλλάξω σαν Ελένη προφανώς, δεν τον θέλω σε κανένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δεν διανοούμε να υπάρχει ορισμός και να δω Γιώργος Κομίνη σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ακόμη και ως τέταρτος. Ναι. Έτσι. Να μην εμφανιστεί είναι το θέμα. Θα είναι πρόκληση. Θα είναι πρόκληση το συγκεκριμένο όνομα. Και βεβαίως χθες είχαμε και μια έτσι... Ένα κλίμα το οποίο έβγαινε από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, γενναία και αναγκαία η εκαθάριση των πινάκων διαιτησίας από την πλειοψηφία διαιτητών που στιγμάτισαν με τις αποφάσεις τους και την στάση τους τόσο το προηγούμενο όσο και παλιότερα τα πρωταθλήματα. Η πλήρης αξιοπιστία των πινάκων θα ερχόταν με τη διαγραφή και του Γιώργου Κομίνη και θα ήταν και λογικό εφόσον καρατομήθηκαν οι άλλοι δύο υπεύθυνοι της ακύρωσης του γκολ του Βαρέλα. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα ως την πλήρη εκαθάριση για την αξιοπιστία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και το οξύμορο ξέρεις ποιο είναι, έτσι, ότι
όταν βγάζεις εκτός και καθαρίζεις ποντίκι και στυλιάρα, σημαίνει ότι οι δυο τους, γιατί χρεώνεις ότι ο ένας παρασύρθηκε. Ναι. Άρα στην ουσία σαν ΚΕΔ αποδέχεις ότι η φάση κακώς εκτιμήθηκε έτσι. Μπράβο. Από τους διαιτητές. Το γκολ δηλαδή έπρεπε να μετρήσει. Ο Μαουρίσιο δεν ήταν σε θέση offside που επηρέαζε το γκολ και την εγκυρότητα του γκολ. Άρα μιλάμε για αλλίωση αποτελέσματος. Με απόφαση FIFA αυτό, έτσι. Άρα, γιατί η FIFA διαλέγει τους διαιτητές. Άρα μιλάμε για αλλίωση πρωταθλήματος. Έτσι. Το πώς το διαχειρίζεται επικοινωνιακά η ΑΕΚ, εντάξει. Με σημαία μας μια φούστα. Τα έχει πει η Κέτη Γαρβή, έτσι. Ναι. Ο καθένας όπως θέλει το διαχειρίζεται. Επικοινωνιακά μπορεί η ΑΕΚ να πει ότι ορίστε ο συγκεκριμένος είναι μέσα, αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ναι, αλλά οι άλλοι δύο γιατί πάνε σπίτι τους. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ερχόμαστε με δύο ταξίδια. Ένα στην Ολλανδία και ένα στη Μόσχα. Έτσι ακριβώς, ταξιδεύουμε μαζί τους. Ταξιδέψτε κι εσείς μαζί τους από το Μουντιάλ στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ μόνο εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής Μπουγάτσα με Hangover και ήρθε η ώρα που περιμένετε και περιμένουμε, γιατί θα πάμε Ολλανδία, βεβαίως με την ICAS Cars Groups, εισαγωγές, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές γιοταχή και επαγγελματικών αυτοκινήτων. Αποκτήστε το αυτοκίνητο που θέλετε χωρίς προκαταβολή έως 72 μήνες και άτοκες δόσεις με κάρτα. Σε δύο σημεία θα τα βρείτε, ανατολικά εμπορία αυτοκινήτων στον κόμβο Πηλέας Πανοράματος και δυτικά τμήμα ανταλλακτικών έναντι νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Τους βρίσκεται βεβαίως και στο τηλέφωνο 2310 300 313 και ιντερνετικά icascars.gr. Αλλά έχουμε και το Σταύρο για να μας πει για αυτό το αυτοκίνητο, για αυτούς τους κύκνους, γενικώς για την πρώτη μέρα προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα, Δελή. Πού είσαι? Καλημέρα. Πού θα μπορούσε να είναι, Σταύρο μου? Πού θα μπορούσε? Και οι Ελένη, και οι δύο Ελένες. Και οι δύο εδώ. Πού θα μπορούσαμε να είμαστε? Είστε Ελένες. Εδώ. Τι γίνεται? Σταύρο, μέχρι να πάρεις λίγο μια μικρή ανασούλα, άκου λίγο κάτι που θέλουμε να σου βάλουμε. Μη μου το κάνετε αυτό. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό. Βρε αθεόφοβε, πρώτη μέρα αυτό έβαλες, πρώτη μέρα. Εντάξει, ξενιτιά είναι άσχημο πράγμα. Τους προγόνους μας που αφήσανε τα βουνά της Ελλάδος, γιατί δεν κατοικούσαν στις παραλίες τότε. Ναι, ναι. Καταλάβατε, δηλαδή θεωρούσε ο Έλληνας πριν 50 χρόνια ήταν το καλό το κτήμα στο βουνό. Και έδινε στους όγκαμπρους, δηλαδή έβρισκε, ξέρω εγώ, στο χωριό έναν γκόμενο και λέγανε κάτι να του δώσουμε το παραθαλάσσιο στο Βλάκα. Να το πιάσουμε και κότσο. Ναι. Αφήσαν λοιπόν τα βουνά της Ελλάδος δεκαετία του 30-40, 20-30-40, αυτού και βγαίνουν. Και ήρθαν και κάνανε τους λατζιέδες εδώ στην Γερμανία και στην Ολλανδία. Αν έχεις μελετήσει την ιστορία σου, έτσι, ναι. Τη βρίσκεις μπροστά σου. Ναι. Και ξαφνικά, όλα ερχόμαστε και εμείς κάποια χρόνια μετά σε καλύτερες συνθήκες και αφού έχουμε χτίσει παραλιακά και βγάζουμε το ψωμί της ενητιάς. Εντάξει, τι να κάνω. Ωραία. Αυτό που αφήσατε τους 35 και πήγατε στους 12, τι η φάση? Το ψωμί της ξενιτιάς. Το βάγκωσα. Μια εκπληκτική αγορά που έκανα τελευταία στιγμή μέσω σε... Το Μπουφάντο Μαύρο, λέει. Μπουφάντο Μαύρο. Είναι γνωστή εταιρεία αυτή, για αυτές τις συνθήκες ό,τι πρέπει. Για αυτές τις συνθήκες, ναι, έκανα μια έρευνα αγοράς και κατέληξα εκεί. Συγγνώμη, δηλαδή με πόσους βαθμούς ξυπνήσατε σήμερα? 15, εγώ κρύωνα στο πρωί. Και εδώ στο εξωτικό κορδελιό που ξύπνησα εγώ, κρύο είχε, να ξέρεις. Στο κορδελιό δεν έχει ποτέ κρύο. Κι όμως. Το κορδελιό δεν έχει κρύο ούτε τα Χριστούγεννα. Κι όμως σήμερα έχει κρύο και εδώ, να ξέρεις. Τέλος πάντων, τι εννοείς έχει κρύο, Ελένη, τι φοράς? Κοντομάνικο, αλλά... Η Ελένη και το Δεκέμβρη κοντομάνικο φοράει, ρε Σταύρο, το ξέρεις. Και ο Σταύρος τέτοιος είναι, με κοντομάνικα κυκλοφορεί χειμώνα καλοκαίρι, δεν είναι, δεν το δεις ποτέ με πουλόβερ. Ο Νίκος Αδέφαντος. Λοιπόν, για δώσ' μας λίγο κλίμα από πάνω πρώτη μέρα. Τι αυτοκινητάρα είναι αυτή, ρε φίλε, με τη γυάλινη την οροφή? Είπα μια φορά να ασχοληθώ εγώ να κλείσω αυτοκίνητο. Και σπίτι και αυτοκίνητο, εσύ κανόνισες. Ναι, μια φορά στο λέω, γιατί τα γάρια δεν μπορούσαν. Και τους έκλεισα με 70 ευρώ ξενοδοχείο και φαΐ μεσημέρι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ωραία. Και κλαίγαμε.
μας έδινε μια θεία σούπα, πρώτο πιάτο, δεύτερο κανονικό, τρίτο ντιζέρτ και τέτοια δυνατό. Μικρή Ολλανδέζα, αντιμένη. Όχι, στην Αυστρία ήμασταν τότε. Α, και ναι. Ξανασχολήθηκα τώρα, γιατί τους είδα ότι κολούσανε. Εντάξει. Τι λέει? Ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Είναι 15 χιλιόμετρα. Εντάξει, κοντά έπεσες, ναι. 15 χιλιόμετρα, αυτό τους αυτά 15 χιλιόμετρα το κάνουμε με ένα Land Rover Sport 3.000 κυβικά diesel που τα έχει όλα αυτόματα. Όσοι δεν έχετε δει, δεν έχετε πάρει εικόνα για το αυτοκίνητο και το που μένουν, μπείτε στο Instagram Σταύρος Κόλκας για να καταλάβετε δηλαδή γιατί μιλάμε. Συνέχισε. Εντάξει. Με τον Μπατσόχο ξαφνικά νόμιζε ότι θα οδηγήσει, έψαχνα να δει που μπαίνει το κλειδί. Ωραία. Και σου έλεγε μην αγγίζεις. Πατάς το κουμπί και ανοίγει το αυτοκίνητο, δεν έχει... Πάει να δει ταχύτητες, δεν υπάρχουν ταχύτητες, μόνος του. Ωραία. Τι κάνει, λέει ότι οδηγάει. Πατάει τον γκάζι, αφήνει τον γκάζι. Πατάει, τον αυτό κάνει. Μάλιστα. Ωραία. Μέχρι και εσύ δηλαδή μπορούσες να το πάρεις αυτό το αυτοκίνητο. Έχει ένα πρόγραμμα από το κινητό, μπορώ να το συνδέσω και να λέω πού να πάει. Ωραία. Πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά. Ωραία, τέτοιο πήρα. Ήτανε να μην ασχοληθείς, Σταύρο. Ε? Ήτανε να μην ασχοληθείς. Ήτανε να μην ασχοληθώ. Εντάξει, κάποιοι άλλοι μου κλείσανε δωμάτιο. Στο σταθμό των τρένων. Αν μ' άρεσε σε άλλο ραδιόφωνο. Κρίμα. Πήραμε εικόνα εμείς πάντως που έκλεισαν και οι άλλοι. Κοίταξε, αφού ξύπνησαν, όλα καλά. Εντάξει, εντάξει. Ο άλλος όπως βλέπει είναι αποχαιρετά τα παιδιά τους οι μανάδες και κλαίει. Δηλαδή ανοίγει το παράθυρο να γράψει με θέα, γιατί έχει να στείλει κείμενα και βλέπει αυτό ναι, το σκηνικό. Και πάει φαντάζομαι το παιδί και τη μάνα που κάνει το μαντήλι. Να σου πω κάτι. Α, εδώ είναι που παίζει μουσικό χαλί το ψωμί της ξενιτιάς. Και δεν βριάζει τώρα. Ενώ εσείς εκεί κύκνους, λίμνες. Έκανα ένα γύρο εκεί πέρα μέσα στο δάσος. Τάισα έναν κύκνο. Ωραία. Να σου πω κάτι όμως. Πρώτη μέρα και μιλάς με κύκνους. Δηλαδή στην ένατη τι θα γίνει. Τάισα τον κύκνο μπέικον. Θα κανιβαλίζεις σε λίγο το ζωντανό. Δηλαδή λίγο ήμαρτο. Βλέπω τον πρώτο χοντρό κύκνο. Θα το κάνω και κάποιο ψωμί με τα ερέντα. Να του αλλάζεις πρωινό η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Πάμε και στον ΠΑΟΚ κάποια στιγμή έτσι μετά το αυτοκίνητο. Δεν θα μα κάνουν ακόμα τα παιδιά, τι να πούμε τώρα. Είναι δύο γκρουπ, ξεκίνησε το πρώτο. Θα ξεκινήσει και το δεύτερο σε μια ώρα. Ουσιαστικά μετρήσεις κάνουν για αυτές τις κατάστασεις και εντάσεις. Είναι αντί των κλασικών μετρήσεων που γίνονται στην προπόνηση αυτή στην Ελλάδα, έχουμε κάτι αντίστοιχο τώρα εδώ για να δούμε και το επίπεδο της ομάδας. Με τα τσιπάκια όλα, με τα GPS, με τα αυτά όλοι κολλημένοι πάνω τους. Λες και παίζουν τα Transformers είναι. Αυτά τα τσιπάκια όμως βγάλανε το ζαμπάτριτο στον κόσμο. Ναι, γεγονός. Όχι, εντάξει, και είναι το V-Strack. Που μετράει, ναι. Που μετράει, ναι. Ένα κρύο έχει, δηλαδή ζακέτα κρυών. Εντάξει, ό,τι πρέπει για προετοιμασία. Γιατί έχει κάνει και προετοιμασίες με 35, έτσι. Άστο, η προετοιμασία με τον... με ποιον ήταν, με τον Μπερέτα στον Μπουρκινάου, ήταν η χειρότερη. Επική η προετοιμασία εκείνη, ούτως ή άλλως. Το μεγαλύτερο κάψο της ιστορίας της Γερμανίας. Και πετύχατε εσείς εκείνο το timing, ναι. Ναι, 40 βαθμοί κάθε μέρα. Βλέπω εδώ ότι στο πρώτο γκρουπ που έχει τώρα τις μετρίες για τη φυσική κατάσταση είναι και ο Χατζηρίδη μέσα, έτσι. Ναι, ναι. Στο πρώτο. Εντάξει. Και ο Μπαλογιάννης από καινούργια πρόσωπα. Ναι, είναι. Έτσι λοιπόν. Γιατί εμείς νομίζεις μόλις με πήρατε βγήκαμε. Πώς το λένε, μόλις με πήρατε είχα έρθει. Τώρα κοιτάω και εγώ, μην νομίζετε. Ναι. Δεν διαφοροποιούνται κάπως, απλά χωρίζονται σε δύο γκρουπ για να δουλεύσουν καλύτερα. Ναι, γιατί είναι και πολλά άτομα στο πρώτο στάδιο αυτό. Mm-hmm. Ακριβώς. Χθες ο Λουτσέσκου κατευθείαν τακτική. Εντάξει, διάβαζα καλά αυτά που έστελνες. Ναι, κατευθείαν. Και κυρίως στην επίθεση. Γιατί απλούστατα εκεί υπάρχει διαφοροποίηση.
Μάλιστα. Ο Πρίγιοβιτς μάλλον θα έρθει γρήγορα, αλλά δεν θα είναι έτοιμος 100%. Εντάξει, δεν θέλει και δύο εβδομάδες τώρα ξεκούραση. Δύο εβδομάδες είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική, ναι. Από εκεί και πέρα δεν έχει έρθει ο Πλούκη. Ακόμη, τρίτη μέρα που οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν... Τρενάρω. Δεν έχω βρεθεί σημεία επαφής. Πραγματικά δεν ξέρω δηλαδή, τι γίνεται με αυτήν την ιστορία και αν σε κάποια φάση ο Λουτσέσκου βγάλει μια δυσαρέσκεια θα έχει και δίκιο. Εντάξει. Ναι. Γιατί το μόνο που είχε ζητήσει ο άνθρωπος είναι να είναι παίκτης εδώ. Στην προετοιμασία από την αρχή, ναι. Δεν πίεσε ούτε για συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν πίεσε ούτε για συγκεκριμένα νούμερα, δεν πίεσε ούτε τέλος πάντων. Δεν εκμεταλλεύτηκε γενικά το πολύ καλό momentum που έχει και την εκτίμηση στην μάζα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Προσπάθησε να παραμείνει αυτός που έπρεπε να παραμείνει, δηλαδή ως ένα κομμάτι του παζλ, αλλά από εκεί και πέρα η κολυσιεργία είναι απίστευτη, εντάξει. Και δεν μιλάμε για το φαμπάστιν, τώρα δεν πρέπει να πάρει το φαμπάστιν, γιατί πρέπει να είναι καλό παίκτη. Που είναι ερωτηματικό αν θα είναι ποτέ νούμερο ένα στον ΠΑΟΚ στα φόρ. Ναι. Ο Πρίγιοβιτς είναι ο ένα και αν φύγει ο Πρίγιοβιτς θα πρέπει να παθεί αντίστοιχο και ο Πρίγιοβιτς. Πρίγιοβιτς δεν είναι ο Πούκι. Ό,τι και να λέμε. Τώρα από εκεί και πέρα τον περιμένουμε. Να δούμε πότε θα... Μακάρι τελειώσει και σήμερα. Η αίσθηση που είχα εγώ όταν φύγαμε είναι ότι συζητάνε για τον τρόπο καταβολής των χρημάτων, για τα μπόνους και για αυτά. Θα δούμε. Ελπίζω. Βέβαια, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, ναι, έχει δρόμο. Αν και προλάβατε να δείτε μέχρι στιγμής μόνο μία προπόνηση, έχετε καθόλου εικόνα από Ζαμπά? Εντάξει, όχι πολλά πράγματα ακόμα. Εξτρέμ τον έβαλε. Ναι. Χθες, ναι. Στα αριστερά. Αριστερά. Το δοκίμασε. Όχι, αριστερά δεξιά. Έβαλε Μπίσεσβερ δεξιά. Όχι, δεξιά. Ναι. Μπίσεσβερ. Κοιτάξτε, πέρσι... Ο Μπίσης Μαρτυλίωσε τη Ζωζόφα αριστερά, αλλά αυτός την ξεκινάει. Δεν είναι και παίκτη καλοκαιριού όμως ο Μπίσης Βαρ. Δηλαδή αυτό είναι και πέρυσι και πρόπερσι πήγε καλά από το Μάρτι και μετά. Είναι τα κορμιά που θέλουν τον χρόνο του. Όχι, μην τον ακυρώνεις εντελώς, ναι, το Μάρτιο. Είχε έναν ρόλο 12 χρόνια. Μόνο τέλος πάντων. Ναι, θέλει να ψάσει ψύχρα, ναι, με το καλοκαίρι δεν το έχει. Εντάξει, καλοκαίρι είναι για αυτές τις παραλίες No Woman No Cry και δώσει και να θάβει το παιδί του μέσα στην άμμο. Εντάξει. Λοιπόν, τι σήμερα το πρόγραμμα τι έχει? Έχουμε συνεντεύξεις, μπαίνουμε σε τέτοιους ρυθμούς ή ακόμη νωρίς είναι? Δεν έχω ασχοληθεί ακόμα, λογικά ναι. Οπότε σιγά σιγά θα ακούμε και τους πρωταγωνιστές, φαντάζομαι και απόγευμα προπόνηση. Ναι, και θα σας αφήσω λίγο τώρα γιατί ο άλλος έχει φαγωθεί να του στείλω τίποτα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σε αφήνουμε και εμείς να κάνεις τη δουλειά σου. Τα διαβάζετε όλα και μέσα από το ΠΑΟ 24 και εδώ μέσα από συνδέσεις από τον Λίμπερο 107,4. Σταύρος Κόλκας, Δημήτρης Δορμπατζόγλου βρίσκονται στην Ολλανδία και στο Χόρτ για λογαριασμό και του ραδιοφώνου και του ΠΑΟ 24 και μας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ. Τι γίνεται, πώς εξελίσσεται η προετοιμασία, τα νέα πρόσωπα, τι δοκιμάζει ο Λουτσέσκου και πάει λέγοντας. Μαζί τους η Μετάλντο, ντουλάπες αλουμινίου που δεν σκουριάζουν, δεν σαπίζουν, δεν σπάνε, παραμένουν αναλύωτες ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες. Ντουλάπες γαλβανιζέ, ιματιοθήκες αποδυτηρίων και προσωπικού. Επιλέξτε την ντουλάπα που σας ταιριάζει μέσα από μια μεγάλη γκάμα σχεδίων και διαστάσεων ή παραγγείλτε την στα μέτρα σας. Διαγόρα 93 στην Τούμπα το ένα μαγαζί, με Άνδρου 117, με Περιφερειακό στον Εύασμο το δεύτερο και εργοστάσιο στο Λάκωμα. Τους βρίσκεται και στο τηλέφωνο 231-09-42-620 και ιντερνετικά metaldo.gr. Και η Metaldo και η Cascars Group βεβαίως είναι μαζί μας και είναι στο πλευρό των παιδιών που βρίσκονται στην Ολλανδία. Και από Ολλανδία στο δεύτερο ημίωρο θα μεταφερθούμε στην Ρωσία για να ξανανοίξουμε έτσι την παρένθεση για το Μουντιάλ. Έχει ένα μήνυμα του Τζάλμα Κάμπος πριν πάμε στο διάλειμμα. Παίρνει πολλά, λαμβάνει και εκείνος πάρα πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι που τον ρωτούν τι γίνεται και ούτω καθεξής. Δεν ταξίδεψε στην Ολλανδία. Ο οποίος ακριβώς έμεινε πίσω γιατί είναι στην πόρτα της εξόδου, βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Αλάνια Σπορ από την Τουρκία. Ευχαρίστησε τον κόσμο για τα πολλά μηνύματα και όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, ακόμη είμαστε σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, συζητήσεων. Ναι. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι έτσι μεταβατικό. Δεν μπορώ να μείνω αδιάφορο στα πολλά μηνύματα που δέχομαι, ο γλυκός μου.
Εντάξει, βγάζει μία. Δεν είναι τι λες σε στεναχώρια. Να σου πω κάτι. Αλλά είναι τρία χρόνια. Δύο χρόνια ολόκληρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πει κακή κουβέντα για τον Κάμπος, έτσι. Όχι, γιατί ακόμα και αν δεν το χαρακτηρίσει παιχταρά, που είναι στην προσωπική γνώμη του καθενός το τι αξία και θα δώσει. Του καθενός, τι παίκτη θέλει να βλέπει μέσα στο γήπεδο. Αυτό που οφείλουν να αναγνωρίσουν όλοι για τον Τζάλμα Κάμπος είναι ότι δεν αυτό που έδινε, το έδινε στο 100%. Και δεν έδωσε ποτέ το παραμικρό δικαίωμα μέσα στην ομάδα. Ένας άνθρωπος, μία προσωπικότητα, ένας χαρακτήρας που πέρασε από τον ΠΑΟΚ, έδωσε ό,τι είχε και βεβαίως μία ευγενική προσωπικότητα. Έτσι. Τις αφίσες που έκανε πέρυσι η ΠΑΕ εν όψη του τελικού στο Βόλο, δεν είχε κάνει ας πούμε τον Βαρέλα και έμεινε κιόλας The Beast. Ναι. Τον Κάμπος τον είχε The Soldier, γιατί αυτό είναι. Είναι ο στρατιώτης. Εκεί. Ένα παιχνίδι έκανε κακό δύο χρόνια. Ένα παιχνίδι που δεν έδωσε το 100% του. Στον τελικό φέτος το ΆΚΑ. Δεν ήταν καλό. Και ήταν και το μοναδικό. Εντάξει, δεν και γι' αυτό έγινε και αλλαγή γρήγορα. Δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά ο καθένας έχει τους ποδοσφαιριστές του στο μυαλό και αναλόγως το τι περιμένει από αυτούς. Εγώ ήθελα να μείνει με την έννοια ότι ξέρω ότι θα μου δώσει εγγυημένα 5 πράγματα μέσα στο γήπεδο. Απλά όταν μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της συνεργασίας, ναι, είσαι σε μια ηλικία 31 ετών, ζυγίζεις άλλα πράγματα, τα δεδομένα διαφοροποιούνται και πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις. Και στην παρούσα φάση η απόφαση είναι ο Κάμπος να φύγει στην Τουρκία, γιατί παίρνει καλά λεφτά, δίνουν και στον ΠΑΟΚ ένα ικανοποιητικό ποσό και από τη στιγμή λοιπόν που ήρθαν άλλοι παίκτες, έρχονται άλλοι παίκτες, μπορούν να γίνουν έτσι ομαλές μεταβάσεις στο ρόστερ και στο δυναμικό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και από Ολλανδία θα ταξιδέψουμε στην Ρωσία. Νομίζω στη Μόσχα, δεν είμαι σίγουρη. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Σαπουτζάκης, ο απεσταλμένος του SDNA, αν είναι όντως στη Μόσχα. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, στη Μόσχα είμαι, στη Μόσχα. Γιατί σε έχουμε χάσει, μια είσαι εδώ, μια στο τρένο πας αλλού, πρέπει να ξέρουμε και εμείς σε ποια πόλη ακριβώς βρίσκεσαι. Στη Μόσχα είχαμε και χθες το βράδυ. Στο δρόμο από την Αγία Πετρούπολη για τη Μόσχα είχαμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Νομίζω πως τώρα όμως που είμαστε σταθεροί θα ακουγόμαστε καλύτερα, θα είμαστε καλύτερα. Τι αποστάσεις έχεις κάνει μέχρι στιγμής, λίγο για να τα βάλουμε κάτω από το προηγούμενο Σάββατο που σε είχαμε πρώτη φορά. Δεν έχω μετρήσει τα χιλιόμετρα γιατί νομίζω ότι θα με κουράσει η ιδέα. Οπότε, ωραία, ας πούμε λίγο τις πόλεις. Άσε τα χιλιόμετρα θα τα υπολογίσουμε όταν έρθεις και θα τα βάλουμε κάτω και θα δούμε τι αποστάσεις έκανες. Κανονικά τώρα που το λες, πρέπει ο Γιάννης με το που γυρίσει από Ρωσία να έρθει Θεσσαλονίκη, να κάνουμε μια εκπομπή που γάτσαμε hangover για το Μουντιάλ, όλα όσα έζησε, ναι. Όχι τηλεφωνικά, εδώ live. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επειδή θα έχω συνηθίσει τις αποστάσεις, ναι, ναι, ναι. Και μετά το Θεσσαλονίκη-Αθήνα, ξέρεις, Το κάνεις γαλάτσι-κολιάτσου. Δίπλα. Λοιπόν, καταρχάς, πού σε βρίσκουμε πέρα από Μόσχα? Πού είσαι, κάπου στο γήπεδο είσαι? Στο γήπεδο της Σπαρτάκ, μεσημέρι στις 3, είναι το πρώτο μάτι της ημέρας, ανάμεσα στο Βέλγιο και την Τινησία. Ένα παιχνίδι για τον όμιλο που συμμετέχουν ακόμα η Αγγλία και ο Παναμά. Στο Βέλγιο στην πρώτη αγωνιστική κέρδισε εύκολα τον Παναμά. Η Τινησία ιτήθηκε δύσκολα από την Αγγλία. Παίζοντας ωραία μπάλα. Ναι. Παιδιά, ακριβώς, το εύκολα στο πρώτο ημίχρονο λίγο... Ένα ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Σεφάρισε πριν το ημίχρονο. Ναι, δεν φάνηκε τόσο εύκολα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έβγαινε πολύ εύκολα. Μα στο τέλος δεν μπήκε το goal του Κέιν, το δεύτερο. 80 κάτι ή 90 αρχές. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι η Αγγλία κέρδισε δύσκολα την Τινησία. Το Βέλγιο, εντάξει, πρακτικά ο Παναμάς αντιστάθηκε για ένα ημίχρονο. Ναι. Μετά το Βέλγιο καθάρισε εύκολα, θα έλεγε κανείς. Το Βέλγιο το οποίο είναι καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες, το είχαμε ξαναπεί και μαζί. Ωστόσο, το ερωτηματικό δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του ρόστερ, όσο με τη φανέλα του και το κατά πόσον μπορεί να σταθεί κόντρα στους μεγάλους για να πάει μακριά. Δεν μπήκε βεβαίως θέμα για το αν θα περάσει τον όμιλο, τον όμιλο θα τον περάσει. Γιάννη, συγγνώμη νομίζω... λίγο, αυτή την ώρα είσαι στο γήπεδο, είπες έτσι. Αυτό που ακούγεται είναι ο κόσμος. Αυτό που ακούγεται όχι, δεν είναι ο κόσμος, είναι οι συνάδελφοι στο κέντρο τύπου. Φασαρία κάνουν τα παιδιά. Νωρίς δεν είσαι για γήπεδο ή όντως πηγαίνετε τόσο νωρίς? Τρεις ώρες νωρίτερα και. Όχι, την ημέρα μας στο κέντρο τύπου την περνάμε. Έχουμε όλα τα comfort, έχει air condition, έχει φαγητό, τα πάντα, γιατί δεν μας λείπει κάτι. Οπότε δεν χρειάζεται να κυκλοφορήσεις τους δρόμους που ούτως ή άλλως είσαι όλη μέρα έξω.
Ακριβώς. Και δεν βλέπω και το λόγο να είμαστε συνεχώς με μια βαλίτσα στο χέρι. Οπότε τουλάχιστον εδώ πέρα μπορούμε να αφήσουμε και λίγο τη βαλίτσα. Και χτίσεις και σχέσεις, έτσι. Γιατί βλέπουμε και τις συνεντεύξεις σου με τους ξένους, τους απεσταλμένους από την Κώστα Ρίκα, από διάφορες έτσι, χώρες που μιλούν για ανθρώπους που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την Ελλάδα, έτσι. Νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον το πώς μέσα από αυτό το τουρνουά και ό,τι γίνεται έξω από το γήπεδο. Mm-hmm. Έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις ανθρώπους μιας τελείως διαφορετικής νοοτροπίας, μιας τελείως διαφορετικής καθημερινότητας από αυτήν την οποία έχουμε ζήσει εμείς και ξέρουμε. Και μάλιστα αυτό είναι και το καλό του Μουντιάλ σε σχέση με το Euro, ότι στο Euro συναντάς μόνο Ευρωπαίους που λίγο ή πολύ έχουν την ίδια κουλτούρα. Να το πω έτσι, κουλτούρα με εμάς ακριβώς. Ενώ εδώ πέρα έχεις την ευκαιρία να συναντήσεις τη Δευτέρα Ιδακορεάτες, την Τρίτη Σενεγαλέζους, χθες ήταν Βραζιλιάνοι και Κωνσταρικανοί, σήμερα υπάρχουν Τινίσοι. Είναι όλο αυτό η ιδιαιτερότητα του Μουντιάλ και νομίζω αυτό που το κάνει και μοναδικό. Ένα συμπυκνωμένο World Tour. Ακριβώς. Γιάννη, προηγουμένως λέγαμε ότι εμείς από την τηλεόραση, έτσι, βλέποντας το Μουντιάλ, ξεχωρίσαμε τους φίλους της Σενεγάλης, έτσι, για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν, τους Μεξικανούς επίσης. Ναι. Εσύ τι ξεχώρισες, έτσι, βλέποντας τον κόσμο και παίρνοντας κιόλας κλίμα και γεύση από το δρόμο και από το τι και από τη συμπεριφορά τους έξω από τα γήπεδα. Ποιους ξεχωρίζεις? Οι Μεξικανοί ήταν όντως καταπληκτικοί. Και υπάρχουν παντού, δηλαδή όπου και αν κοιτάξει κανείς θα δει κάποιον Μεξικανό ο οποίος πραγματικά δίνει το δικό του χρώμα σε κάθε γωνία, οποιασδήποτε πόλη. Τους είδα στον Όβγκορο, τους είδα εδώ στη Μόσχα, τους είδα και στην Αγία Πετρούπολη, χωρίς να παίζει η ομάδα τους εκεί. Και όμως υπήρχαν εκεί. Όσοι για τη Σενεγάλη είναι όντως, δίνουν και αυτοί χρώμα, απλά αυτοί είναι λίγοι. Μας έλεγαν χαρακτηριστικά εδώ ότι δεν ξεπερνάνε τους 250, από τους οποίους μόνο 20-25, το πολύ 30, είναι από τη Σενεγάλη. Οι υπόλοιποι είναι Σενεγαλέζοι μεν, αλλά έρχονται από την Ευρώπη. Πού δηλαδή ζουν, ναι, στο εξωτερικό. Ζουν στη Γαλλία, ζουν στο Παρίσι, ζουν στη Γερμανία και έρχονται από εκεί. Γιάννη, και όμως κάνουν τόσο αίσθηση, ενώ είναι τόσο λίγοι, έτσι. Είναι και αυτά τα ο χρώματα που τα χρώματα, ήταν όλο πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Ήταν πάρα πολύ όμορφη εικόνα τους και στο γήπεδο ήταν πολύ όμορφη εικόνα τους. Εδώ στο γήπεδο της Σπαρτάκ, το οποίο είναι ένα όμορφο, μικρό θα έλεγε κανείς γήπεδο σε σχέση με τα υπόλοιπα που έχω δει ως τώρα στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Αυτό της Σπαρτάκ έχει δημιουργεί μια όμορφη ατμόσφαιρα μέσα, είναι έδρα. Αυτό δηλαδή είναι σαφές ότι είναι έδρα. Σε αντίθεση με το γήπεδο της Αγίας Πετρούπολης που είδα εχθές, το οποίο κρύο. Δεν είναι έδρα. Είναι ένα φανταστικό γήπεδο, τουλάχιστον εξωτερικά θυμίζει διαστημόπλιο και θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγο άδικο που τον τελικό τον διοργανώνει το Λουσνίκι της Μόσχας. Είναι πολύ πιο όμορφο το γήπεδο της Αγίας Πετρούπολης. Απλά το γήπεδο εδώ της Μόσχας, το Λουσνίκι, είναι αυτό που κουβαλάει την ιστορία. Δηλαδή χθες είδες τη Βραζιλία Κωνσταρικά. Ναι. Για πες λίγο για τα δάκρυα στο τέλος του αρχηγού Νέιμαρ. Γιατί να σου πω κάτι. Κατακρίθηκε, έτσι, για το γεγονός ότι έκλαψε για σε εγώ είμαι μαζί του, δεν το λέω ειρωνικά. Μ' άρεσε γιατί εκείνη την ώρα ένιωσε ότι ξέσπασε. Και τώρα, βλέπω δηλώσεις που λέει ότι κανείς δεν ξέρει τι πέρασα, έτσι. Και γιατί μου βγήκε αυτό το ξέσπασμα. Πώς σχολιάστηκε, Γιάννη, εκεί από τους συναδέλφους? Εγώ προσωπικά, αν θέλετε η δική μου γνώμη, με ενόχλησε λίγο κατά τη διάρκεια του αγώνα ότι είχε συνεχώς την τάση να παραπονιέται προς τον διαιτητή. Να παραπονιέται προς τον διαιτητή. Ναι. Και δεν είναι μόνο η φάση που παίρνει το πέναλτι και μετά με το VAR, ναι. Αλλάζει την απόφασή του με το VAR. Είχε συνολικότερα μία εικόνα να διαμαρτύρεται σε κάθε φάση, σε κάθε μαρκάρισμα. Έτσι όμως δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Και στο πρώτο παιχνίδι και ήταν έτσι ο Νεϊμάρ όμως. Ήταν πολύ πεσμένος, ναι, κάτω, έπεφτε με την πρώτη επαφή. Δεν το έχει διαχειριστεί καλά. Παιδιά, ξέρετε τι νομίζω, ότι αυτοί οι παίκτες που έχουν μάθει να μην παίζουν σε πολύ κλειστές άμυνες, θέλουν το ανοιχτό παιχνίδι όπως ήταν το Κροατία-Αργεντινή. Σε τέτοια παιχνίδια μόνο έτσι μπορούν να λειτουργήσουν.
αν ήταν ένα πιο ανοιχτό παιχνίδι, θα ήταν καλύτερα και ο Νεϊμάρ, όπως και ο Μέση, για να μην είμαστε απολύτως αρνητικοί απέναντι σε αυτούς τους παίκτες. Σε πιο ανοιχτά παιχνίδια μπορούν να δείξουν περισσότερο την κλάση τους. Αλλά ο κορυφαίος φαίνεται σε όλα τα παιχνίδια, γι' αυτό και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι και θα είναι ο πρωταγωνιστής. Σε φίλος μου, Γιάννη Σαπουτζάκη. Εντάξει, εδώ έχετε μαζευτεί οι φίλοι Κριστιάνο Ρονάλντο. Είμαι μόνη μου απέναντί σας. Γιατί υποστηρίζω τον Μέση, χωρίς να υποστηρίζω την Αργεντινή, αλλά θεωρώ ότι απλά δεν κούμπωσε, δεν τον ενέπνευσε η εθνική του. Και γι' αυτό βλέπουμε μια τέτοια εικόνα από τον Μέση. Και την άλλη, έχουμε έναν άνθρωπο που την παίρνει από το χέρι την εθνική αλλά, του. Αλλά μόνος δεν του. Είναι και προσωποκεντρικό. Ακριβώς την παίρνει από το χέρι, έχοντας συμπαίκτες οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν αξίζουν. Την πλειοψηφία του στόπερ. Αυτό. Είναι τεράστια διαφορά που κάνει και μου άρεσε πολύ το στιγμιότυπο στο ημίχρονο της Πορτογαλίας που δείχνει το Ρονάλντο να μιλάει με το Σάντος ότι ο άνθρωπός μου μέσα στο γήπεδο είναι ο Κριστιάνο. Καλά, ποιος ότι θα απευθυνθώ σε αυτόν για να μου μεταφέρει τι γίνεται και τι θέλω να περάσω. Και μιας και λέμε για πες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αρνηθεί κανένας αυτό. Και μιας και λέμε για Κριστιάνο και Μέση, ήταν για σένα απογοήτευση η Αργεντινή, η μεγαλύτερη απογοήτευση μέχρι στιγμής, αν το δούμε σφαιρικά? Δεν θα το έλεγα. Όχι, δεν θα το έλεγα γιατί ναι μεν είναι ο Μέση, ναι μεν είναι μια πραγματικά πολύ δυνατή μεσοεπιθετική γραμμή. Ωστόσο δεν παίζουν μόνο αυτοί οι ποδόσφαιροι. Παίζουν και οι αμυντικοί, παίζουν και οι τερματοφύλακα. Και το είχαμε συζητήσει και μαζί πριν από μία εβδομάδα, ότι εκεί η Αργεντινή έχει πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό φάνηκε. Ήταν αδύνατον να μην φανεί, πόσο μάλιστα κόντρα σε μία ομάδα, την Κροατία, η οποία, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, διαθέτει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα και έχει όλα τα φόντα να προχωρήσει το τουρνουά και να αποτελέσει μία ευχάριστη έκπληξη. Και όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ από μία τέτοια γκάφα του τερματοφύλακα, άντε να βρεις τα ψυχικά αποθέματα, να αλλάξεις όλο το κλίμα και όλη την ατμόσφαιρα μέσα στην ομάδα, έτσι. Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παιδιά, όμως, σου ούτε Κροατία ένιωθε εμπιστοσύνη για τον τερματοφύλακά της. Τα γυρίσματα πίσω στον τερματοφύλακα ήταν ελάχιστα από τους αμυντικούς. Ναι, αλλά δεν υπέπεσε σε τέτοια γκάφα όπως της Αργεντινής, έτσι. Γενικότερα υπάρχει ένα θέμα με τους τερματοφύλακες, ακόμα και χθες, που έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και βοήθησε πάρα πολύ την Κωνσταρίκα ο Νάβας να φτάσει να χάσει με ένα γκολ στο 90. Αν τον παρατηρούσε κανείς σε μεμονωμένες φάσεις, δεν έδειχνε τη σταθερότητα που περιμένει κάποιος από τον τερματοφύλακα της ομάδας του. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, αρκετές εύκολες φάσεις τις μπλόκαρε σε δύο χρόνους. Ναι, του φεύγει μπάλα. Δεν ξέρω, είναι το άγχος του Μουντιάλ, είναι... Έναν τερματοφύλακο ο οποίος αναδείχτηκε από το προηγούμενο Μουντιάλ, έτσι, ο Κέιλορ Ναβάς. Και αυτός και ο Μεξικανός. Ο Τσο. Ο Μεξικανός, πείτε λίγο, ο Έλα, που τώρα είναι στη Γερμανία. Ο Σπίνα. Όχι, εγώ λέω για τον παίκτη, τον επιθετικό. Α. Που έκλαιγε κιόλας μετά το τέλος του αγώνα. Τώρα κολλήσαμε ομαδικά. Που ήταν η αποκάλυψη του προηγούμενου Μουντιάλ. Που πήγε στη Ρεάλ. Το Μεξικανό ή τον Κολομβιάνο, το Χάμες Ροντρίγκες. Ναι, μπράβο, αυτό να λέω. Το Χάμες. Ναι. Αυτός ήταν η αποκάλυψη του προηγούμενου Μουντιάλ. Ναι. Έτσι. Από επιθετικούς. Και τώρα παίζει στη Γερμανία, στην Bayern, ναι. Μπράβο, ναι, αυτό να λέω. Δεν έδεσε, δεν κούμπωσε αυτό στην Ισπανία και έφυγε για η Γερμανία. Φέτος το Μουντιάλ, ποιον βλέπεις έτσι για αποκάλυψη, για παίκτη ο οποίος θα κάνει το μπαμ στη διοργάνωση και μετά θα ακολουθήσει μεταγραφή? Δεν είμαι πολύ καλός αυτά. Από αυτούς δεν είμαι πολύ που καλός δεν αυτά και... Ναι, και δεν είναι εύκολο να το πεις αυτό. Είμαστε ακόμα κάποιες ομάδες, τις έχουμε δει ένα παιχνίδι, κάποιες άλλες δύο. Είναι λίγο νωρίς ακόμα για να πούμε κάτι τέτοιο, νομίζω. Σήμερα η Γερμανία πιστεύεις θα ξυπνήσει απέναντι στη Σουηδία? Όχι. Μαζί μου και σε αυτό. Δηλαδή πιστεύεις ότι η πρωταθλήτρια θα έχει τέτοια εικόνα? Θα παραμείνει κινησμένη, διότι πολύ απλά θα συναντήσει απέναντί της, θα βρει απέναντί της τον κορυφαίο επιθετικό αυτού του Μουντιάλ.
Ωραία, λοιπόν, κόψτε να τον κύριο. Επόμενη γραμμή. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μάτς που έχει σήμερα, να τα συζητήσουμε και μαζί για σκόρ και αποτελέσματα. Τα έχεις μπροστά σου. Ναι, ναι, Βέλγιο Τινησία στις 3 στη Μόσχα. Παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσεις και εσύ από κοντά. Νομίζω ότι είναι εύκολο το έργο για το Βέλγιο, έτσι. Δεν ξέρω αν θα το πάρει το παιχνίδι εύκολα, αλλά νομίζω ότι θα το πάρει. Τώρα εύκολα ή δύσκολα είναι και κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί και από τη ροή του αγώνα, γιατί πολλά πράγματα έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ να κρίνονται από μια λεπτομέρεια. Οπότε εγώ θα πω ότι θα κερδίσει το Βέλγιο. Όχι τόσο εύκολα, είναι σκληρή ομάδα η Τινησία. Γιάννη, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Λέγαμε και εμείς στο πρώτο ημέρο της εκπομπής ότι οι 2-3 ομάδες που έχουν παίξει μπάλα μέχρι στιγμής, που χαρήκαμε που τις είδαμε, είναι το Βέλγιο, η Κροατία και η Τινησία. Και τώρα βλέπουμε τις δύο να παίζουν μεταξύ τους. Μιλάμε για ομάδες με αρχή, μέση και τέλος. Εγώ θα πω και το Μαρόκο. Ναι. Το οποίο για μένα είναι η πιο αδικημένη ομάδα αυτού του τουρνουάου τώρα. Πραγματικά δηλαδή, αν δει κάποιος τι παιχνίδι έκανε το Μαρόκο, τόσο κόντρα στο Ιράν, όσο και κόντρα στην Πορτογαλία. Και αδικείτε, μετά κοιτάξει ναι. τον βαθμολογικό πίνακα και δει ότι έχει 0 βαθμός. Αδικείτε, είναι πραγματικά ναι. κρίμα για το ποδόσφαιρο που έχει παίξει. Έχεις δίκιο, έχεις και δίκιο. Και να βλέπεις την Ισλανδία με το αντιποδόσφαιρο που μας κοροϊδεύανε πριν χρόνια την Εθνική Ελλάδος, γιατί έπαιζε αυτό το ποδόσφαιρο, που δεν το λες και πολύ ποδοσφαιρικά ωραίο. Να βλέπεις την Ισλανδία να έχει βαθμούς και να μην έχει το Μαρόκο. Παιδιά, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Είναι και στο ποδόσφαιρο. Σε τέτοια μάτς, σε τέτοια διοργάνωση και μισό μηδέν αρκεί. Τους 3 βαθμούς θέλεις και τελειώνουμε. Έπρεπε να δει κανείς τα πρόσωπα των Κωνσταρικανών χθες, μόλις δέχτηκαν τον γκολ. Ήταν εντυπωσιακό. Η αντίδρασή τους ήταν εντυπωσιακή, όχι άλλο λόγο. Δεν θα κυνηγούσε την πρόκληση η Κωνσταρίκα με τον έπαιρνε να έχει από την Βραζιλία. Είναι όμως η ιστορία ότι γράφει. Και γράφει ότι η Κωνσταρίκα θα είχε πάρει μια ισοπαλία από την Βραζιλία. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Όπως έγραψε και δεν μπορούσαν να αντιδράσουν μετά το πρώτο γκολ της Νιγηρίας, έτσι. Για ποιον λέτε, για την... Εγώ μίλησα για την Κωνσταρίκα με την Βραζιλία ναι. χθες. Ναι, 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 ναι. Εγώ τον μπέρδεψα, sorry. Για το χθεσινό παιχνίδι, το μεσημεριανό. Και επίσης, επειδή με ρωτήσατε τι λέγανε χθες οι Βραζιλιάνοι συνάδελφοι μετά το παιχνίδι. Επειδή δεν το έχουμε μόνο εμείς το συνήθειο αυτό στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται. Για πες. Κατηγορούσαν τον προπονητή τους επειδή δεν ξεκίνησε τον Κουτίνιο, ο οποίος τελικά ήταν και αυτός ο οποίος λύτρωσε την ομάδα του. Και υπήρχαν φωνές και από όταν έγινε γνωστή η εντεκάδα, οι οποίες έλεγαν ότι ο Κουτίνιο πρέπει να ξεκινήσει. Ναι, και ήταν και αυτός ο οποίος άνοιξε και το δρόμο, έτσι. Λοιπόν. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια, βέβαια το ωραίο το παιχνίδι είναι στις 9 το βράδυ, ναι. αλλά έχουμε και στις 6 το απόγευμα παιχνίδι, νομίζω πιο αδιάφορο. Εντάξει, δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια, αλλά αν θέλεις έτσι πιο εύκολο. Κορέα-Μεξικό. Εντάξει, Μεξικό. Πιστεύω ότι και πάλι το Μεξικό θα έχει δύσκολο έργο, επειδή την Κορέα την είδα στον αγώνα με τη Σουηδία. Είναι μια ομάδα η οποία εμένα τουλάχιστον μου άφησε μια εικόνα καλύτερη από αυτήν που περίμενα να δω. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αρετές στην επίθεση. Είναι μια ομάδα που ειδικά με τον Σον έχει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα όταν βρει κάποιο χώρο για να απειλήσει. Αν δεν έχει η Κορέα ταχύτητα, ποια ομάδα θα έχει ταχύτητα? Βέβαια, εντάξει, σαφώς. Είναι σαφώς. Είναι. Και βέβαια φάνηκε ότι έχει και έναν καλό τερματοφύλακα, τον οποίο μπορεί να μην τον ξέραμε. Ωστόσο, κόντρα στη Σουηδία τουλάχιστον είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Δεν νομίζω ότι το έργο του Μεξικού θα είναι τόσο εύκολο. Αλλά λογικά θα κερδίσει δύσκολα. Και κλείνουμε με Γερμανία-Σουηδία στις 9 το βράδυ. Αυτή η ματσάρα της ημέρας, έτσι μου επιτρέπετε να το ξεχωρίσω από τα 3. Περιμένω πολύ πολύ καλύτερη εικόνα από τη Γερμανία. Η γνώμη μου είναι ότι η Γερμανία δεν πρόκειται να είναι τόσο κακή όσο ήταν κόντρα στο Μεξικό. Είναι αδύνατο να είναι τόσο κακή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες αδυναμίες που έχει η Γερμανία και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρυφτούν. Και μιλάω κυρίως για τα βαριά κορμιά που έχει, τα οποία σήμερα θα βρουν απέναντί τους επίσης βαριά κορμιά, γιατί και η Σουηδία τέτοια ομάδα. Και ψηλή ομάδα και βαριά κορμιά, ναι.
Ακριβώς. Οπότε θα έλεγα ότι είναι, ότι τίθενται αντιμέτωπες σήμερα δύο ομάδες οι οποίες μοιάζουν σε πολλά πράγματα. Σφιχτό παιχνίδι, πιστεύω, άρα. Ναι, ότι, πιστεύω, ναι, σίγουρα σφιχτό παιχνίδι και πιστεύω ότι η Γερμανία θα είναι βελτιωμένη. Το αν θα είναι τόσο βελτιωμένη ώστε να μπορέσει να... Να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σουηδίας. Να κερδίσει η Σουηδία, η οποία Σουηδία βέβαια έχει και πάρα πολύ καλή ψυχολογία μετά την νίκη κόντρα στην Κορέα. Είναι κάτι που το δούμε το βράδυ. Παρ' όλα αυτά δυσκολεύτηκε, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Δεν ήρθε εύκολα και τη Σουηδία. Η Σουηδία, ναι, δυσκολεύτηκε. Το έχεις παρακολουθήσει κιόλας. Δυσκολεύτηκε, αλλά έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Το τέτατέ του Μπέρκ εκείνο. Θυμάμαι εγώ προσωπικά. Δεν ήταν μόνο. Ο Μπέρκ είχε ευκαιρία και ο Φορσμπέρκ, ο οποίος εντάξει τώρα είναι από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της Σουηδίας. Έκανε μια καταπληκτική χρονιά με τη Λειψία. Ήταν βασικά ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον Τίμο Βέρνερ πήραν από το χέρι τη Λειψία και την έφτασαν τόσο ψηλά στο Europa League, αλλά και να έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεχωρίζει και ο Έκνταλ. Εντάξει, για να καταλάβω, εμείς είσαι εθνική Σουηδίας. Ξεκάθαρο είναι αυτό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω να προχωράει, αν μη τι άλλο να περάσει από τους ομίλους, και δεν πειράζει. Όσοι θέλουν να δουν το Μεξικό σε κάποιο επόμενο τουρνουά, ίσως. Α, ωραία. Στα επόμενα 4 χρόνια, λοιπόν. Μπείτε στη σειρά, παιδιά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Θα τα πούμε και αύριο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, και αν εσύ είσαι διαθέσιμος και έχεις χρόνο, για να σχολιάσουμε και τα σημερινά και το Βέλγιο, το οποίο θα δεις σε πολύ λίγη ώρα το πρώτο παιχνίδι από τα 3 σημερινά. Και να σχολιάσουμε έτσι όλο το γενικότερο κλίμα εκεί από την Μόσχα. Να σε ευχαριστήσουμε. Να σου ευχηθούμε καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Και καλά να περάσετε. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Αμπουτζάκης από το SDNA και από την Ολλανδία πήγαμε λίγο στην Ρωσία. Εν τω μεταξύ, είναι τόσες πληροφορίες, τόσο που έχουμε στο μυαλό μας από το Μουντιάλ, από τα παιχνίδια, από αυτά που κρατάμε, που γίνεται τώρα, ξέρεις, στο μυαλό ένα πλυντήριο πληροφοριών. Πας από τον έναν στον άλλον. Όχι, ρε, εσύ δεν είχε βάλει αυτό τον γκολ. Όχι, με αυτό το είχε βάλει. Και παράλληλα, ξέρεις, εξετάζεις και τον ΠΑΟΚ τι γίνεται, πώς πάει. Φοβερά πράγματα. Γι' αυτό μετά το Μουντιάλ, ναι, και μετά τα ευρωπαϊκά, κάπου βρείτε 5 μέρες να πάτε να καθαρίσετε τελείως το μυαλό για με να ξεκινήσει. Με κλειστό το κινητό, χωρίς να διαβάζεις σε DNA, ας πούμε, είπα 24. Έτσι, να ξεφύγει το τίποτα, μυαλό. Τίποτα, να μην διαβάζεις τίποτα, να μην ασχολείσαι με τίποτα. Θα έρθουν και αυτές οι μέρες. Κάποια στιγμή θα έρθουν. Τώρα όμως θα έρθει ο Γιώργος Συρίγος και ένας απλός παρατηρητής. Θα έρθει για να σας κρατήσει συντροφιά και παρέα μουντιαλική, ευρωπαϊκή. Από ό,τι κατάλαβα, Κροατία θα αναλύσει. Αφού ρωτούσε έξω για τον Μόντριτς, έρχεται να αποθεώσει αυτό το παιδί με το μαλάκι. Εγώ μπορώ να αποθεώσω λίγο τον Ρέμπιτς. Ο οποίος, όσο άσχημος είναι, τόσο ωραία γκολ βάζει. Πώς το κάνουν. Και φαίνεται και ο ίδιος όμορφος με αυτά τα γκολ που βάζει. Βρε, δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει. Πεχτάρα. Τέτοιο ταλέντο, τέτοιο παίκτη. Και ο Ρέμπιτς. Τι να πει κανείς. Φοβερό μπακ. Τρώμε χρόνο όμως και ακολουθεί Γιώργος Συρίγος μέχρι και τις 3. Ένας απλός παρατηρητής. Εμείς μαζεύουμε τα πράγματά μας. Αύριο ξανά στις 10 το πρωί. Με το Σωτήρι το Δασκαλάκι. Σωτήρης Δασκαλάκης ο άνθρωπος, με τα τηλέφωνα, τα χαλιά από κάτω, από Μουντιάλ Αφρικής, Βραζιλίας, τα πάντα. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 10. Γεια σας. Γεια σας.